Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Δάκης. Ρίχτο Δάκη. Ωχ, τι καλά. Βέβαια, αν ακούτε τέλος, αν ακούτε όχι τέλος επειδή, αν ακούτε λόγο επειδή, θα μπορούσατε, αν ακούγατε τουλάχιστον το χθεσινό λόγο επειδή, θα μπορούσατε να είχατε πει τέλος τη δουλειά για πάντα και το προχθεσινό λόγο επειδή. Διότι, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή με το κληρονομικό χάρισμα, η εκπομπή η οποία σας τα λέει αλλά εσείς δεν τα ακούτε, η εκπομπή Παράθυρο στο Μέλλον, μοίρασε εκατομμύρια για ακόμη μία φορά. Φυσικά συμβαίνει αυτό μία φορά στο δισεκατομμύριο, αλλά γιατί να μην βγούμε, να μην το πούμε. Τι σας είπαμε, τι σας δώσαμε, αφενός και τα αποτελέσματα της 15ης εξαναβολής αγωνιστικής του λόγω επειδή στα δώσαμε 7 στα 8, αλλά και 4 ακριβή σκορ. Και αν δεν τα πιστεύετε, ανατρέξτε στα αρχεία, τα γραπτά μένουν, σκρίπτα μάνεμ, σκρίπτα μάναμ. Θα το λέμε τώρα για καμιά 46.000 χρόνια τότε που το ημερολόγιο έγραφε 30 και 31 του μηνού. Αλλά σήμερα μια καινούργια μέρα ξημερώνει, ένας καινούργιος μήνας ξεπροβάλλει. Καλημέρα και καλό μήνα, καθότι μία του Φλεβάρι. Κι ας είναι και Παρασκευή. Καλημέρα στην πρώτη μας τη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα, τι γίνεται? Τι να γίνει, είναι πρώτη πάλι. Έτσι παιδί μου, κάνεις ποδαρικό. Παίρνω το πιο αισιόδοξο άνθρωπο του πλανήτη, του κόσμου. Και εμείς ακούμε το πιο αισιόδοξο τηλέφωνο του σύμπαντος. Ας δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, όχι, oh. Για σένα είμαι σίγουρη. Oh. Και τι καλέ, τι έγινε. Αναρωτιέμαι, σημαντικά, ναι. Έχει ποτέ σου δείξει προβλήματα? Πώς δεν έχω? Τώρα, παλιά. Παλιά και τώρα έχω πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη. Μιλάς έτσι και άνεση χωρίς, ναι, να βγάζεις καμιά κακία για κάποιον ή για τον γιατί να βγάλω σου κακία, τι να. Σε αυτόν τον κόσμο έτσι και αλλιώς. Για τον εαυτό μου, για τον εαυτό. Για τον εαυτό μου βγάζω. Άκουμε. Έχεις μια άνεση άλλου. Έχω προβλήματα. Έχω το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν έχω εγώ πρόβλημα. Ξυπνάω κάθε μέρα στις 5. Στις 5 το πρωί. Χρηματικά. Χρηματικό. Είναι δυνατόν να έχουμε χρηματικά προβλήματα? Κονομάμε. Αφού δουλεύεις, πού θα γίνει? Και τι, πώς θα γίνει? Πρέπει να δουλεύω 5 ώρα το πρωί να ξυπνάω. Είναι δυνατόν. Δουλειά. Δουλειά το λες και εσύ αυτό να πούμε. Άσε με τώρα. Να, με βάλεις. Πάτσα, αισιοδοξία. Μην το κλείσεις, λέει, έχω μονάδες. Πες τα όλα, βγάλω όλη την εκπομπή. Κάτσε 2 ώρες. Αν τους αφήνεις και μιλάς που μιλάνε πολύ ωραία, εμένα όλο μου το κλείνει. Όχι, παιδί, δεν σε το κλείνω. Σε αφήνω να πεις ακριβώς αυτό που πρέπει. Γιατί είμαστε καλό ντουετάκι. Μιλάμε με σοβαρούς. Ντουετάκι. Θα κάνουμε ένα ντουέτο. Θα σας πούμε το δηλητήριο. Δώσε μου τώρα να πιω πλάι σου. Δεν σ' αρέσει? Ποιο θες? Ποιο τραγούδι θέλεις? Δεν σ' αρέσει το δηλητήριο? Βρες ένα ντουέτο να το πούμε του Βαλεντίνου μαζί εδώ, έτσι να κάνουμε ένα ερώτημα. Βρέζουμε ένα ντουέτο. Ποιο σ' αρέσει ντουέτο? Ελληνικό. Θες να πούμε ξένο? Δεν θυμάμαι, είναι παλιές εποχές αυτά, πρώτα θα θυμάμαι. Έφτασε κάτι ο χαρτοδιπλωμένος με την Αλέξια. Χαρτοδιπλωμένος, βέβαια. Όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, ό,τι και να γίνει. Αυτό ποιο είναι, της ναι, είναι Starship, Nothing's gonna stop us now, αλλά είναι διασκευή. Αύριο πας στο Βόλο, ε? Όχι, πήγα καλέ. Λες να είναι το προηγούμενο σου. Δεν ξέρω να πας στο ξένα, ε? Όχι, δεν ξαναφεύγω. Εδώ θα κάτσω στην πόλη μου. Θα κάτσω σπίτι. Δεν μου λες, ε? Τα κλαμπάκια αυτές θα δουν κάτι μουσική παίζουν. Τα κλαμπάκια. Τα καινούργια παίζουν. Τραπ. Τα ελληνικά. Ναι. Ας τα να πάνε. Όχι, δεν παίζουν. Χάλια μουσική, χάλια. Όπως ήταν κάποτε, όπως ήταν κάποτε που είναι. Κάποτε παίζαν ωραίες μουσικές, ωραία χρόνια ήταν εκείνα.
τα παλιά. Μάλιστα. Να σε καλά, Κατερίνα μου. Τι κάνεις εκεί που παίζεις, να ανανεώσεις την ατμόσφαιρα. Τι να την ανανεώσω την ατμόσφαιρα. Τσιγαρίλα έχει μέσα. Παφ, πουφ, αυτά. Κάτι πατσουλιά φοράνε. Τώρα ξεκίνησες, δεν μην το σταματήσεις. Σκορδίλα έρχονται τις ταβέρνες. Θα γίνεις ο πρόεδρος, καλύτερο τραγουδιστής θα γίνει. Στα πω. Άκουσε με, κάνε αυτό που θέλει, δεν το χάσεις. Θα κάνω, θα κάνω ό,τι λες και κάποιος πονάει. Με ευχή από μένα. Να σε καλά, Κατερίνα μου. Γεια, 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 γεια. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή. Τα είπαμε όλα. Αυτό είναι το λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Εάν μας περίμενε μετά από αυτό το σουτ, όχι τηλεφώνημα. Περίμενα. Περίμενες. Καλημέρα από. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από Σταυρούπολη. Ούτε εξωτική, ούτε τίποτα. Δεν τώρα. Καλά, βρε, εντάξει, να μην τα πούμε με την Κατερίνα και εσύ. Μετά από αυτό το τηλέφωνο, περιμένεις να πάει καλά ο μήνας, ναι. Να πάνε όλα. Γιατί. Ωραία, δεν τα είπε η Κατερίνα, ξεκάθαρα. Ναι, δεν καταλάβαμε. Δεν μπορώ, όχι, έχω το τέτοιο να βγαίνω πρώτα από την Κατερίνα. Όταν βγαίνει αυτή, με ξενερώνει. Ναι, μάλιστα. Σαν αποτυχημένος καφές που λες. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, να παίρνεις τότε, ξέρω εγώ. Ναι. Τι ώρα τώρα, πού πάρεις, τέταρτο. Έξι παρά να παίρνεις. Να παίρνεις όταν, σαν να έχει χάσει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Που χτυπά τα τηλέφωνα πριν να ανοίξουμε την εκπομπή. Τι λέει. Καλά είμαστε. Όπως εχθές καταγγέλλω τη διοίκηση του λόγου επειδή. Βεβαίως. Γιατί έχει γίνει πλέον από ιεροκήρυκας που ήμουνα και κάναμε αγώνα για να ανεβάσουμε την εκπομπή. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει γίνει mainstream εμπορικά και δεν μπορούμε να βρούμε, να πιάσουμε γραμμές να πούμε. Μη σταχωριέσαι. Αν πάρεις παραπέντε μετά δεν μπορεί να μιλήσεις, τι γίνεται. Δεν το λόγω επειδή είναι με τις μέρες του, αν το έχεις καταλάβει. Ναι, ναι. Είναι έτσι λίγο ζωδιακή εκπομπή, είναι εκπομπή ψυχολογίας. Αν μπει το πρώτο σουτ. Το κατάλαβα εγώ. Ναι. Βγήκε ο Νταλή εκεί που κατευθείαν λέω: όχι, κατάλαβα. Πού να πιάσω γραμμή. Ναι, αν δηλαδή βγει το πρώτο τηλέφωνο, θα πάει όλη η εκπομπή τρένο. Ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και νομίζω ότι σήμερα με την Κατερίνα τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους. Όχι, θα αρχίσω να διαμαρτύρομαι εκεί σαν τη θύρα 4 τότε με τα εστία στο Βόλο. Δηλαδή, εμείς είμαστε. Έτσι. Στα πέταλα αφήσαμε εκεί τα κουκαλάκια μας, έρχονται οι γούνες. Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Τα εισιτήρια, εμείς μέσα έξω εκτός να πούμε έρχονται οι πλούσιοι. Έτσι. Τέτοια εμείς με ούτε αργίες ούτε αυτά. Ούτε αργίες εκεί όταν ακούγαμε εμείς είμαστε τρεις και ο κούκος, τώρα δεν μπορούμε. Τώρα είμαστε πάλι τρεις και ο κούκος. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, μην νομίζεις. Να είσαι ένας κούκος ακόμη να. Έτσι. Τι λέει. Καλά. Θα πω τα χθεσινά αφού δεν πάλι μέσα στο θέμα θα είμαστε. Τα χθεσινά να λέω πάλι. Ναι ρε, τι είναι, να αναπτύξεις τώρα τι να σου πω. Θεματολογία πριν από τρία χρόνια. Εδώ συζητάμε ακόμα τι, τον Μπαράζ του Βόλου. Συζητάμε το κύπελο του Άρη το 70. Συζητάμε τα προτάσματα του 36. Είμαστε παλατάκι. Ναι. Τίποτε, δεν πήγα στο μάτσο εγώ. Μάλιστα. Κάνω προσφαιρική ανάλυση, δεν πήγα στο μάτσο όμως. Ναι, δεν είδα και το παιχνίδι, ξέρεις. Καλά, γι' αυτό οι μισοί δεν το έχουν δει. Τέλος πάντων, δεν πήγα στο μάτσο, με πειρέασες να πούμε, γιατί έλεγες θα βρέχει εκείνη την ώρα, θα κάνει. Έβρεξε κιόλας. Ναι, αυτό το σπαστικό το τσίρι. Ναι. Αν και έπρεπε να πάω στο μάτσο. Έπρεπε. Μην το βλέπα στο γήπεδο, το βλέπα εκεί στο αγαπημένο μαγαζί και το στέκι που πήγα την άλλη φορά και το απέναντι. Το απέναντι. Το πώς το λέω, ότι είσαι το πονηρό, το μυστήριο. Το μυστήριο δεν το ξέρεις, όπου λέει Μερκούρης, ναι. Ένα πονηρό δεν το ξέρεις. Ναι. Πολύ χώρος, όταν παίζω ΠΑΟΚ να πούμε. Έτσι. Γίνεται ψυσταριά, καφενείο, παιδότοπος. Ναι. Προποτζίδι. Τι πάρ μπορεί να γίνει. Προποτζίδικο τα πάντα. Ναι. Εννοείται. Έπρεπε εκεί να το δω, τέλος πάντων. Αλλά. Μόνο στο ένα το λεπτό είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Μόνο να βλέπω αυτό στο ένα το λεπτό και 23 δευτερόλεπτο που έκανε ο Λιμιός την επέλαση, πέρασε δύο παίκτες και πήγε, πάτησε περιοχή με τρίπλα, έκανε τρίπλα. Έχασε αυτή τη μαγική στιγμή. Α, είδες. Είδες. Τόσο κράξιμο που τον έκανα, είδες πώς τον ανέβασα. Έτσι, εγώ τα λέω για το καλό σου. Από μια ημιτρίπλα, γιατί μας ακούει στην επανάληψη, είμαι σίγουρος. Ναι. Από μια ημιτρίπλα, στο επόμενο μάτσο έκανε τρίπλα και πήγε μέσα, πάτησε περιοχή. Θα σε δώσει αυτός κανένα, τώρα θα σε πετάξει κανένα γκολάκι με την ΑΕΚ, θα σε δώσει κανένα 0-1. Έτσι, το επόμενο είναι αυτό. Έτσι. Μετά, εντάξει, τις μισές έδρες που έβγαζε, ήδη δεν φτάναν στο πρώτο δοκάρι οι άλλες. Πηγαίνω στα πουλιά, αλλά δεν πειράζει. Αυτό μόνο που είδα φτάνει. Τελείωσε. Ολοκληρώθηκες ως. Θα φύγω μετά. Θα πήγαινε στο μαγαζί απέναντι. Ναι. Βεβαίως. Μάλιστα. Πώς θα βλέπεις τώρα εδώ, έχουμε και ντερμπάκι πλάκα στην πλάκα. Με αυτά και με αυτά. Να δούμε τώρα, ξέρω εγώ, δεν.
Oh. Λίγο κουρασμένη την έβλεπα την ομάδα. Όχι, και εγώ, άρχισε τα ξεφυσίματα. Να τα. Ναι, λίγο. Ξεστή, παίζουμε Ολυμπιακό μετά κύπελο, μεσοβδόματα Ολυμπιακό, τέτοια όλα τα τέρμπι. Mm. Και αυτοί εντάξει και όλοι παίζουν, αλλά. Ναι. Με προβλημάτισε να ο Μπίσες Βαραυτή. Mm. Είναι λίγο. Και αφού πήρε τώρα καινούριο, αφού είπαμε ο Πάουκ έχει σύστημα. Ναι, εγώ, βασικά τον Πορτογάλο πρέπει να τον βάλει, ξέρω εγώ. Φυσικά και θα τον βάλει, γιατί αποκαλύψαμε χθες το πόσο ο Πάουκ κινείται πλέον, ποιο είναι το σύστημα του Πάουκ. Παίρνει μεταγραφές. Δεμπουτάρουν και σκοράρουν. Απλά τα πράγματα. Σαν τον μπάσκετ, ναι, σου λέει ρε παιδί μου, κάτσε. Αφού βάλαμε τον Πολωνό, σκόραρε, κάτσε να πάρουμε άλλους δύο. Ένα θα το βάλει με την ΑΕΚ. Γιατί έχουμε πρόβλημα στα χαφ, κατάλαβε τώρα. Ένα θα το βάλει με την ΑΕΚ, θα σκοράρει και ένα με τον Ολυμπιακό θα σκοράρει και τελείωσε. Το πήρε το πρωτάθλημα και γεια σας. Αυτά είναι. Απλά τα πράγματα. Στα αποκαλύπτω εγώ. Έχουν εδώ τις εκπομπές, τα repress που κάνουν. Τα 3-5-2 και τα αυτά. Ναι, ναι, ακούσε ναι, εδώ ρε ανάλυση ναι, ναι, να πούμε ρε. Με προφητείες φέτος θα βγει το πρωτάθλημα. Με προφητείες. Να πω και να κλείσω να κλείσω με τον Παφούλια. Τι Παφούλια σε χθες, μεγάλος Παφούλιας. Έτσι. Καθόμουν και σκεφτόμουν αυτό το. Καταρχήν καταγγέλω όλους αυτούς που λένε είδες η εκκλησία δεν δίνει λεφτά. Αυτά 70 ευρώ. 70 ευρώ πήρε. 70... Αλλά δεν έκανε καλή κίνηση. Δεν κάνει. Έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το. Ναι. Τη διαχείριση των χρημάτων. Χρειάζεται έτσι μια επενδυτική πρόταση. Μια ΧΠΗ που λέγαμε παλιά, ας πούμε, να τον βοηθήσει πώς θα τοποθετήσει τα χρήματά του. Τώρα, 70 ευρώ σκεφτόμουν μετά. Δεν σκέφτομαι για το μαγαζί, για αυτό. Ναι, αλλά. Ναι. Μίζερα θα σκέφτηκες, είμαι σίγουρος. Γιατί όλοι το ίδιο. 30 ευρώ ταξί. Ναι, 30 ευρώ. Βάλει στην Αρνέα εκεί τα κτέλ το ένα, το άλλο. Ρε, τα λεφτά δεν είναι για να τα μένουν, ρε. 30 ευρώ ταξί. Έχει βάλει διαρκές το όρος. Στο όρος να μπαίνει, βγαίνει τζάμπα. Αλλά δεν είναι. Ένα 15 ή 20 το πολύ. Δεν πειράζει. Κάτσε τώρα με την Πλέμπα να πάρει λεωφορεία. Σε παρακαλώ. Όχι, όχι. Άντε, 30 ευρώ ταξί και τέτοιο. Πρέπει να το κάνουμε όμως αυτό ένα ντοκιμαντέρ ζωή του Παφούλια. Όχι ντοκιμαντέρ, εγώ το έχω πει. Θα πρέπει να βρούμε όμως λίγο μια χρηματοδότηση. Ίσως η Εκκλησία, το 4Ε, θα ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή στο 4Ε. Κατά τα πρότυπα των ταξιδιωτικών εκπομπών, ας πούμε, πώς είναι το World Party. Ναι. Πού πηγαίνα σε διάφορες τέτοια να είναι το Church Party. Λολ Party, αυτό ναι. Το λολός όμως. Ναι, όχι ρε παιδί μου, θα τον στέλνουμε ας πούμε τον Παφούλια να επισκέπτεται διάφορες μονές, διάφορα ξοκλήσια έτσι, ξεχασμένους τόπους της χώρας μας και όχι μόνο. Και θα μεταδίδει, ας πούμε, θα μας μεταφέρει. Εκεί που δεν πατάνε οι άλλοι. Έτσι ακριβώς. Το στέλνουμε στο Σινά, σε τέτοια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Από έναν. Από έναν λάτρη του Δημήτρη Λιμνιού, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε εδώ την τοποθέτησή του, επεχθές πήρα να πω για προχθές, για τον πάρα προηγούμενο. Λόγω επειδή ακούτε κυρίες και κύριοι, στο Λίμπερο 107,4. Ναι, είναι Παρασκευούλα. Παρασκευή 1 του μηνού, 1η του Φλεβάρη και καλόν μήνα, θα τα λέμε αυτά συνέχεια. Ευτυχώς που δεν είναι και Δευτέρα, να πέφτει και καλή εβδομάδα και ο καλός μήνας. Την γλιτώσαμε. Αγίου Τρίφωνος του Μάρτυρα, Φιλικιτάτης Μάρτυρος. Αυτά εορτάζουν ο Τρίφων, ο Τρίφωνας, η Τρυφωνία, η Φιλικιτάτη, η Φιλικίτη και η Φιλικίτα. Ευτυχώς και δεν έκανα και σαρδάμ, τα είπα όσο πιο αργά γινότανε. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι λέει παγκόσμια ημέρα χιντζάμπ σήμερα. Χιντζάμπ δηλαδή τι εννοείς ρε φίλε. Χαντζάμπ δεν είναι κανένα μυστήριο, όχι. Καμία σχέση, ευτυχώς γιατί λίγο σκιάχτηκα, δεν το ξέρω. Η παγκόσμια ημέρα χιντζάμπ καθιερώθηκε με πρωτοβουλία μιας μουσουλμάνας νεοϊρκέζας ονόματι Νάζμα Χάν και γιορτάζεται κάθε χρόνο το 2013 με σκοπό να ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες του κόσμου ανεξαρτήτως θρησκείας να φορέσουν έστω και για μια μέρα το χιντζάμπ, το κεφαλομάντιλο που φορούν οι μουσουλμάνες και καλύπτει κεφάλι και λαιμό για να βιώσουν τη σχετική εμπειρία. Σύμφωνα με τους οργανωτές, η Παγκόσμια ημέρα Χιτζάμπ γιορτάζεται σε 140 χώρες του κόσμου, όχι χωρίς αντιδράσεις και εκ των έσων. Αυτά μάλιστα. Φορέστε σήμερα μία μαντήλα στο κεφάλι μας, προτρέπει εδώ το παγκόσμιο εορτολόγιο. Ξυπνήσαμε με λίγο κρυουλάκι, είναι η αλήθεια, το ενστάθηκα έτσι τα ενσταντικά μας. Έχουμε κανένα τεσσαράκι αυτή τη στιγμή. Έχει μια μικρή παγωνίτσα. Άρα η συννεφιά προβλέπεται να υπάρξει όταν θα ξημερώσει. Έχουμε πολύ χρόνο.
ακόμη, λίγα συννεφάκια γενικότερα, κάποιος ήλιος θα βγει, μέχρι και 12 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία μας, με αρκετή βεβαίως υγρασία προς τις βραδινές ώρες. Περιμένουμε μια σχετική άνοδο και βελτίωση του καιρού. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μας λέει εδώ την Κυριακή μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 16 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά χωρίς πολύ πολύ ήλιο, για να μην βιαστούμε να πούμε αλκιονίδες. Δεν τις έχουμε δει ακόμη τις αλκιονίδες, είναι η αλήθεια. Έτσι ένα παρατεταμένο διάστημα ηλιοφάνειας. Να χαρούμε, να αναθαρίσουμε. Αν πεις ρε μεγάλε τέτοια ώρα, πού να τη δεις την ηλιοφάνεια. Όπως και να έχει το πράγμα, Παρασκευούλα είναι σήμερα, μια χαρά, μια χαρά. Τελειώσανε τα παιχνιδάκια και με το που τελειώσουν ξεκινάνε και άλλα. Όταν έχει αυτό το μεσοβδόμαδο, τι ωραία ρε παιδί. Σπάει βδομαδούλα, όχι και με Champions League και με αυτά ας πούμε τα πεζά. Με ατόφια ελληνικιά Super League. Να βλέπεις ας πούμε Όφη Ατρόμητος, να γίνονται μανούρες και να μπαίνει μέσα η αστυνομία. Να μπαίνουν μέσα οι αστυνομικοί να βοηθήσουν στο να διευθετηθεί το ζήτημα. Ωραίες ελληνικότατες εικόνες. Πού θα τα συναντήσουμε αυτά τώρα στις Ευρώπες με τους Stewards και με όλους αυτούς που έχουν αλλοιώσει τον ποδοσφαιρικό μας πολιτισμό. Φέρνει κάτι από το πάντα έχει. Το γεντίκου λέει είναι μια επαφή με τα 80's πάντα. Όταν δεν ξέρω αν σας... το αισθάνεστε κι εσείς τέλος πάντων, όταν συνδέεστε, όταν παρακολουθείτε την εικόνα, ξέρω εγώ, βάζετε ας πούμε να δείτε τηλεόραση, δείχνει το πλάνο το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, αν δεν κάνω έτσι λέγεται, το γήπεδο του Όφη, μέσα στα αυτιά μου ακόμα είχε εκείνη η κόρνα, δεν θα τη βγάλω ποτέ μέσα από το μυαλό μου αυτό, και επίσης και την σύνδεση στην Αέρα Σπορτ. Στο Ηράκλειο ο Γκόμες ανοίγει το σκορ και τέτοια. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Αγόρι μου, καλημέρα σου. Τι γίνεται? Τι καλημέρα. Και χαιρετίζουμε τον Δημητράκη από το Ξωτικό Σταυρούπολη. Ξωτικό Σταυρούπολη. Τι έγινε, πολύ νωρίς σήμερα, πολύ ξυπνιούς. Τώρα να σου πω την αλήθεια, σήμερα έτρεχα τώρα που πω, δεν έχει πολλή κίνηση να μπορώ να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Ναι, καλά. Εχθές έκανα δουλίτσα, μένανε... με City για να βρούμε, έχουμε ένα, δύο ακίνητα, ένα στη Χαλκιδική και ένα εδώ στα Κωστοπολίτικα. Γίνεται δουλίτσα είναι... δηλαδή. Γίνεται, αλλά εντάξει, τελεί κάποια, γιατί εγώ τώρα να σου πω και την αλήθεια, μπάμπη μου, εδώ και 1,5 χρόνο κάνω αυτή τη δουλειά, ναι. Αλλά από φίλους μου δώσανε πακέλους, δηλαδή ναι. Τοπογραφικά και αυτά εδώ, ναι. Και ανταπόκριση δεν είχα. Κοιτούσα κάποιους μισήτηδες, δεν δίναν και πολύ σημασία, εδώ τώρα... Τώρα, έχουμε ανταπόκριση. Όχι, δεν είναι. Είναι αυτόν που τον είχα βάλει στο κανάλι. Σε εκείνο όπως το δικό, αυτό που έφερα το λόγον επειδή, τέτοιο πράγμα έκανα. Μάλιστα, λόγον επειδή. Δεν χρειάζεται να. Ας μην λέμε, ας μην επεκταθούμε. Μ' αρέσει που είσαι διακριτικός. Ναι, ρε παιδί μου. Τώρα έχει την επιτροπή τώρα να λέμε για άλλους τώρα. Πώς θα γίνει. Έτσι. Τέλος πάντων. Πώς το δουλεύει, είσαι επαγγελματίας. Είσαι κανονικά. Άλλοι εδώ, άλλοι και άλλοι και τους ξεφεύγουν. Εσύ είσαι αυτό. Όπου είμαι θα λέω για τα πράγματα που αφορούν τον χώρο. Μπράβο αγόρι μου. Δηλαδή το χώρο, δηλαδή εκτός αυτό δεν είναι μέσα στην εκπομπή σου. Βέβαια. Δεν είναι. Άμα ήταν στην εκπομπή θα μπορούσα. Ναι, ναι. Εντάξει. Όποτε, πάμε παρακάτω. Παρακάτω δεν έχω και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τώρα. Είδες παιχνιδάκια. Είδες παιχνιδάκια. Είδα το τον Άρη. Με τον Άρη τι είχαμε βάλει. Μπράβο. Το με τον Άρη τι είχαμε βάλει, λοιπόν θα σου πω. Το είχαμε δώσει. Και οι δύο. Ήταν το μάτς που ναι. Δώσαμε το ίδιο. 0-1 και οι δύο. Άντε, βγήκε. Η προφητεία της Μαρίας βγήκε. Πώς το είπες, η προφητεία της Παρέας. Η προφητεία της Μαρίας. Τελείωσε. Βγήκε. Ναι. Τελείωσε. Ναι. Πανηγυρίζουν όλοι οι Αριανοί από χθες. Σοφάρε, αλλά δεν ναι. Ξέρουν ποιος συνετέλεσε στο να πάρει ο Άλης αυτό το πολύ σημαντικό διπλό. Αφού το κάναμε. Και δόξα τον Θεό που κάνουμε, που σε έλεγε τέτοιο πάθος που λέει, έτσι. Κάνει το σταυρό του και αυτό, άλλη φορμή. Έτσι. Άλλη ιστορία έτσι. Και αυτή. Δώσαμε μηδέν. Ναι, και τα πήγαμε πολύ καλά γενικότερα στις προβλέψεις μας. Να ξέρεις. Από αυτά που, όπως λέγει η Χριστίνα, πόσα έβγαλα από πάπη μου. Εσύ έβγαλες 6 στα 8. 6 στα 8. Σόπα, ρε. Εγώ έβγαλα 7 στα 8
και τέσσερα ακριβή σκόρε. Έβγαλες δύο ακριβή σκόρ. Δύο ακριβή, καλά. Όχι, ένα, ένα. Τον Άρη, τον Άρη έβγαλες. Τον Άρη έβγαλες. Τον Άρη έβγαλες. Ναι, ναι, εκτός από τον Παναθηναϊκό που, που έπαιζε. Ναι, ένα-δύο τον έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Ένα, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Σημασία έχει, εγώ τώρα σε πήρα. Ναι. Ξύπνησα γιατί από το πρωί, από τις 10.30 έφυγα. Ναι. Για να είμαι κάτω σε αυτόν, να πάμε να βρεθούμε με αυτόν εδώ πέρα. Και με τον άλλον εκεί πέρα. Ναι, ναι, με τον άλλον τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, και, όχι, κοίταξε, εγώ δεν είναι μισολαβό για να έρθει και να το βάλει στο ακίνητο για να το προχωρήσει αυτός. Εγώ τώρα έχω την άδεια του πυροτεχνίτη. Δεν έχω την άδεια, ας πούμε, για να κάνω τέτοια πράγματα. Τρελαίνομαι, πυροτεχνίτης. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Όχι, να σου πω κάτι. Ναι. Πάπη, αυτό είναι το βγάζει η εφορία. Δηλαδή, δύο κατηγορίες. Ο πυροτεχνίτης έχει άδεια και έχει κόβει τιμολόγιο. Μάλιστα. Ο οικοδομικές επιχειρήσεις είναι εργολάβος και, δεν και πουλάει και δεν κόβει τιμολόγιο. Φτιάχνει. Εγώ τώρα μόνο φτιάχνω πετά. Μόνο... Αυτό θέλω να σου δώσω. Ναι, αυτοί είμαστε. Μέρα νύχτα, νύχτα, μέρα στην οικοδομία. Ανέβασα τον Πασμανίδη. Ναι, ναι, θα τα ανεβάσω. Ναι, το ανέβασα, ναι, ναι, το ανέβασα αυτό εδώ. Από εκεί μπορούμε να μιλάμε και οι δύο. Ωραία. Άκρη οτιδήποτε κάνει. Καλημέρα και καλημέρα και το ξωτικό Δημητράκη μας. Ξωτικό Δημητράκη. Τσάω, τσάω. Το ξωτικό Δημητράκη. Πώς το είπε, πάρα πολύ ωραία το είπε ο φίλος μας ο Βοτιάδης. Οι προφητείες της παρέας. Τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα ετοιμαστείτε για νέες προφητείες. Αλλά δεν έχω παρέα σήμερα στο στούντιο, ναι. Γιατί την προηγούμενη Παρασκευή που ήμασταν εδώ με τη Χριστίνα και τα λέγαμε, τα πήγαμε περίφημα 6 στα 8, πιάσαμε και δώσαμε και σκοράκι. Και πρόχθες με τον Φωτιάδη, σήμερα που θα είμαι μόνος μου, μήπως. Δεν ξέρω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπανκ. Νάτος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τα μεσητικά του Φωτιάδη μου θυμίζουν εκείνο εκεί που λέει ήταν ένα σε μια γωνία, έφυγε αυτός, έφυγε η γωνία, έπεσε το σπίτι. Mm. Τα μεσητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Να κάνω μια διασκευή. Αναβήσει. Τα προγνωστικά της παρέας τώρα και σε σούπερ μάρκετ. Έτσι, έτσι, ναι, 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 πεντάλιτρα. Ναι, σε πεντάλιτρο θα βγαίνει. Εντάξει. Να πω για το ξωτικό του Δημητράκη. Ναι. Από το ξωτικό Σταυρούπολη. Λοιπόν, ότι... Εντάξει, μπορείς πλέον να κάνεις κριτική αγώνα χωρίς να τον έχεις δει. Καλά, μα χρόνια γίνεται αυτό στα ράδια. Ναι. Αυτό γίνεται και γίνεται από ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ακριβώς, ναι, εννοείται. Ναι, σε άλλο ραδιόφωνο, θερματοφυλακοδικείο λέγεται η εκπομπή, δεν θίγουμε άλλο, δεν μιλάω για ραδιόφωνο. Ναι, ναι, με τρόπος δεν μιλάς. Έχει κολλήσει εκεί πέρα, δηλαδή σε μια εκπομπή παρακμής, για όσους ακούνε, εγώ δεν ακούω, από άλλους που μου τα λένε. Λοιπόν, Μπάμπη, σκέφτηκες να κάνεις το μη παραχαράσετε τον Παφούλια, να το κάνεις τραγούδι. Μη παραχαράσετε, μη παραχαρώ σας μη. Μπορούμε να το κάνουμε, να φτιάξουμε ένα mashup, ας πούμε, να συνδυάσουμε και λίγο Θοδωράκι και Ελίτη. Κοίταξε, με τη μουσική, ας πούμε, εγώ περιμένω το τέλος Φεβρουαρίου επιτέλους να πέσει κάποιο τμήμα του Άρη, να πάρουμε και μια χαρά πάνω. Ναι, χθες είδες τι σε έκανε. Έχω και τους στίχους έτοιμους. Φέτος. Το μπασκετικό το αρχηγείο έριξε τον Άρη στην Α2. Ταιριάζει. Ταιριάζει. Αλλά ούτε πουθενά. Από τη στιγμή που βγήκες και άρχισε να λες θα πέσει ο Άρης και στο ποδόσφαιρο θα χάσει, βλέπεις ότι τους έδωσες. Χθες έβλεπα καλλιτεχνικό πατινάκι. Ναι, έδωσες την όθηση στην ομάδα και την μπασκετική που πάει από τη μια νίκη στην άλλη και βλέπεις ναι, και το. Εκεί είπαμε θα πέσει για άλλους λόγους. Ναι. Όχι. Πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους κάποια στιγμή. Τι είναι αυτό. Θα βρεθούν. Δηλαδή, υπομονή τόσα χρόνια. Ας πάνε όλοι μαζί να καταθέσουν να τελειώνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, την προηγούμενη Παρασκευή, θυμάμαι και... ναι, τώρα κάνουμε αρχή συνταξία. Ένα φίλο που έλεγε για το βίντεο κλιπ από τους Pink Floyd, το The Wall. Ναι, ναι, ναι. Ο Top Gun λογικά το έλεγε, ναι. Ναι, υπήρχε ένα μαγαζί στο κέντρο, δεν υπάρχει τώρα, μπορούμε να τα λέμε, το Lunch. Το. Το Lunch ήταν Κορομιλά, ήταν λίγο πιο κάτω, με Ιωακίν πρέπει να τα ήταν λίγο πιο κάτω από το Βερλίν. Εποχές παλιάς Κορομιλά. Αρχή δεκαετία 80. Δεν τα πρόλαβα εγώ αυτά, ναι, ναι, ναι. Και πηγαίναμε σαν βλάχοι και κοιτούσαμε βίντεο κλιπ. Έφερνε αυτό σε βίντεο κασέτες τότε. Καταρχήν είχε φέρει βίντεο. Το σημαντικότερο. Ναι, ναι. Το σημαντικότερο. Και βλέπαμε, ας πούμε,
Ήταν μια άλλη εποχή βέβαια. Βερλίν, εκεί τα μαγαζιά όλα, Penny Lane. Δεν τα πρόλαβα αυτά. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες. Από τον Ασλαμά. Μέχρι Λούκι Λουκ πρόλαβα. Λούκι Λουκ μέχρι πρώτην ήταν ανοιχτό. Και τον Βερλίν, αυτά εντάξει τα ιστορικά. Αλλά δεν πρόλαβα εκείνη. Το 1954, όχι. Την... Το ιστορικό το φατσπουντάδικο, το Σνούπι. Ναι, εντάξει, το προλάβαμε. Το Σνούπι έκλεισε κοντά στο 2000. Κοίταξε, ναι, εντάξει, εγώ είχα αποσυρθεί. Ναι. Κράτησαν αυτά, κράτησαν. Απλά δεν πρόλαβα, ας πούμε, την προξένου με την έννοια της παλαιάς προξένου, εκεί της δεκαετίας του 80, με τα πανκιά, τα φρικιά, τα ξύλα και τις ωραίες ιστορίες. Και θυμάμαι εκείνη τη βλαχιά που πηγαίναμε από μαγαζί σε μαγαζί να δούμε πού θα πάμε να αφήσουμε τα λεφτά μας. Δηλαδή που έμπαινες και τους, α, δεν μ' άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν επιλογές, τώρα δεν υπάρχουν. Αυτό... Λοιπόν, περιμένω να ακούσω και από άλλους φίλους για Βαβέλ, για... Βαβέλ, και αυτό, ναι, Λωτή, τα πρόλαβα, τα άλλα στα τελειώματά τους όλα αυτά τα προλάβαμε. Το ντορέ με τις γάτες μέσα. Γι' αυτό δεν το προλάβαμε. Μάλιστα, έγινε. Τα λέμε. Τσάω, 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 τσάω. Σαν να, πώς είναι ο Ζαγόρας και κάνουν αυτές τις ωραίες τις μπασκετικές ρετρό εκπομπές εκεί για δεκαετία του 80. Έτσι, αυτό είναι για Σλαμά, τέτοια εκπομπή είναι για Σλαμά. Τρελαίνομαι. Για την παλαιά εκείνη Θεσσαλονίκη, Βογατσικού και πόσες ιστορίες έχουμε ακούσει. Πάντα άκουγα και έλεγα πω θα μου μην καταντήσω έτσι γραφικός και έχω καταντήσει χειρότερος, γιατί τώρα στις νεότερες γενιές εμείς αναπαράγουμε τον μύθο της Ναβαρίνου και όταν βγαίναμε εμείς ας πούμε τότε και υπήρχαν τα μαγαζά και στις πλατείες καθόμασταν και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, λόγω επειδή κυρίες και κύριοι, θα οδηγηθούμε σε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε να δούμε αν θα βγουν αληθινές οι προφητείες. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε γκουρού, τα λέμε, μέχρι και ελεύθερη ώρα θα μας γράψει. Θα έχουμε ειδική ένθετη στήλη. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Παρασκευούλας μας, της ευτυχισμένης μας ημέρας, μία του μηνού, καλημέρα και καλό μήνα στον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. 2-31-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26 και λόγω επειδή στο Facebook χωρίς νη μέσα. Εκεί ανταμονόμαστε και στέλνουμε ο ένας τον άλλον τις χαζομαρούλες μας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Παρακολουθούμε όλα τα ματσάκια και κάνουμε και περιγραφή στα σχετικά και στα άσχετα που μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα σε έναν αγωνιστικό χώρο. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Το λόγο είναι επειδή να παραμείνει παρακαλώ. Ναι, θα αλλάξει έτσι πως πάει. Αν θα κάνουμε αναμετάδοση στην Κύπρο, σίγουρα θα είναι. Α, καλά, εκεί. Και να μην το πεις, θα στο πούνε. Σωστό και αυτό. Θα το αναπαράγουν στη σωστή του βάση τώρα. Τι λόγο, επειδή. Σκέφτομαι να δηλώσω συμμετοχή στο Κυπριακό. Αδύναμο Κρίκο. Όχι, με τις ερωτήσεις. Αυτό, στον Αδύναμο Κρίκο. Στον Αδύναμο Κρίκο. Ναι. Η Μόσχα που είναι πρωτεύουσα, ξέρω εγώ, στην Ινδία λέω. Ναι, αυτό. Τι πλάκια. Είναι ότι σου δίνει τις απαντήσεις. Τέλειο είναι. Είναι ρε παιδί μου, λες και το κάνει επίτηδες. Τέλειο είναι. Δεν είναι την απίθανη. Ναι, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, γιατί και εγώ μια ζωή είμαι στις κοτσάνες είμαι και στις ανακρίβειες. Οπότε μια χαρά ταιριάζω σε αυτή την εκπομπή. Μπορεί να κερδίζει αυτό που λέει στις ανακρίβειες. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα, ναι. Αλλά πλάκια δεν είχε. Το λες αρχή, λες πάμε παρακάτω. Τον Φωτιάρη, δεν έχει παρακάτω. Και αυτό σε κανένα δεκάλεπτο. Καλά που τον έκοψε. Εντάξει, είχε, είπε θεματολογία, ρε παιδί μου. Εντάξει, μα αρέσει. Στην αρχή ήταν έτσι χαλαρό. Καλά, είναι και η ώρα τώρα, είναι δύσκολα. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Έχω να του πω. Προσφορά το λόγο επειδή του αναλαμβάνω, ας πούμε, κανένα δυο τοπογραφικά. Τώρα για το κτηματολόγιο. Ναι. Αυτά όμως θα απλά που είναι σκαρύφημα χωρίς να θέλει να πηγαίνουμε ταχύμετρα για τέτοια. Θα φτιάξουμε εδώ μια εταιρεία γενικών, είπαμε. Μια εταιρεία. Όχι, τεχνική κάλυψη Ελλάδος. Έχουμε όλες τις ειδικότητες. Όχι ειδικά για το Φωτιάδη, τον
κολαπτώμενο μεσίτη. Έτσι. Δηλαδή για το κτηματολόγιο τώρα που χρειάζεται. Όχι, δεν είναι κολαπτώμενο. Χρόνια είναι μέσα στα μεσητικά. Εντάξει, ναι, αλλά στα μεγάλα κομμάτια τώρα. Ναι, έτσι, μόνο μεγάλο. Είμαστε δύο χρόνο τώρα γιατί θα παίρνουν και άλλη Παρασκευή σήμερα χαρούμενοι. Ναι, 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 ναι. Κάνω λίγο κι εγώ μια ιστορική αναδρομή γιατί υπόθηκαν σχετικά με τα μπαράκια τα πρώτα. Το πρώτο που άνοιξε και γράψα να παίξω pub. Ναι. Ήταν το Fox. Το οποίο ήταν στην Πατριάρχο Ιακή. Μάλιστα. Λίγο πριν τη γωνιά. Ήταν δίπλα-δίπλα με τον Μπερλίν. Αυτό το άνοιξε ο Μπάμπης. Τον έκανε ο Μπάμπης ο Πιπάς. Πώς ο Πιτάς. Πίπας, Πίπας. Πίπας, μάλιστα. Πίπης, Πίπα, που λέγε και ο Τσουκαλάς. Ναι, ναι, γιατί δούλεψα δύο χειμώνες εκεί. Α, μάλιστα, και ξέρεις. Ήταν και πιάναν τα χέρια του και ήταν μόνος του, έκανε τους πάγκους. Δηλαδή στήλε Ρομπέντο Δασόρ, πάγκους και αυτά. Ήταν το πρώτο που έγινε Pop Fox. Μετά στη διάρκεια έγινε, το 76 έγινε αυτό. Ω, καλά, μετά δύο χρόνια έγινε ο Δον Κιχώτης. Α, μάλιστα. Και έχει παραμείνει αυτός ο Δον Κιχώτης που υπάρχει ακόμα και τώρα. Δεν ξέρω, άμα υπάρχει. Είναι η περιοχή. Ναι. Δεν, πρέπει, έχει μεταφερθεί από εκείνη την περιοχή, αλλά υπάρχει Δον Κιχώτης μπαράκι έτσι. Και μετά στη διάρκεια, ας πούμε, έγινε το τέτοιο εκεί που είναι η Χάμ περίπου το. Το ξεχνάω τώρα, το είπε ο φίλος προηγούμενα. Αλλά μετά στη διάρκεια κοντά-κοντά ήταν και το Μικρό Καφέ. Το Μικρό Καφέ, δεν το θυμάμαι και αυτό. Δεν το θυμάμαι, δεν τα πρόλαβα αυτά. Ήταν απέναντι από την τέτοια, απέναντι από την. Μητρόπολη, αλλά σε αυτό το δρόμο που ανεβαίνει από την παραλία και αλλάζει τμήμα όνομα, δηλαδή από την παραλία, από την Νίκης μέχρι τη Μητροπόλιος έχει άλλο όνομα, από τη Μητροπόλιος μέχρι τη Τζιμισκή έχει άλλο όνομα και από τη Τζιμισκή μέχρι πάνω που βγαίνει για από τη Διαγώνια προς τα πάνω έχει άλλο όνομα, δηλαδή είναι Βογατσικού, είναι Κουστούρα. Τώρα αλλάξαν όλα αυτά. Όχι, ναι υπήρχαν παλιά, εντάξει. Και φυσικά να γίνει αναφορά. Στον περιβόητο Τάφο που τον είχαν μιλήσει υποτιμητικά διάφορα περιοδικά των Αθηνών. Αυτό είναι περίπου που είναι τώρα το πιο πάνω, ας πούμε, από το Μικρό Καφέ, σε αυτή την οδό που αλλάζει, απέναντι από το ένα μαγαζί που πουλάει και ηλεκτρονικά και αυτά. Ήταν υπόγειο, κατεβαίναμε 20 σκαλοπάτια προς τα αυτό το λέγανε, σαν τον Τάφο του Ινδού. Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το λέγανε τα. Ναι. Και ήταν σφαιριστήριο. Μάλιστα. Και φυσικά μην ξεχάσουμε να πούμε την ωραία. Καλά, ναι, ιστορική. Και αυτή την πρόλαβα. Την πρόλαβα. Εκεί που είναι τώρα το Ντρελικατέσεν. Ναι. Και φυσικά, αυτό σου είπα. Και ο Βογατσικού ήταν μια άλλη πιάτσα, ας πούμε, εκεί πέρα. Ναι, και το Μπελ Έρ. Ναι, και αυτό υπάρχει ακόμα. Υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να το πω. Α, το Μικρό Καφέ θυμήθηκα ποιο είναι, μωρέ. Τώρα, ναι, εντάξει, κόλλησα. Ναι, ρε. Ο οποίο ιδιοκτήτη τη χώρα και πριν 2-3 χρόνια, έτσι απότομα, ήταν φίλε ίδιο ο Ντάλτον, ο Τζόε. Ο Τζόε, μα όταν μιλάμε ίδιος και φυσικά δεν είχε βγάλει ποτέ τα σταράκια από πάνω. Αυτός ήταν νομίζω ο πατέρας ενός παιδιού που πηγαίναμε φροντιστήριο, κάτι τέτοιο τη θυμάμαι την ιστορία, πολύ αμύδρα. Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε. Επίθετα και αυτά, ναι. Ο Τζόε, άμα πεις ο Τζόε, τελείωσε. Έγινε, σε χαιρετούμε για την ιστορική αναδρομή. Για τον Άρη δεν τα λέτε, τι να πείτε. Μετά αργότερα. Τέρις νούμερο 2. Έτσι έγινε. Έχουμε να πούμε και για το κρατικό. Βεβαίως. Έχουμε να πούμε και για το Μπάνε πριν διαλύσει ο Άρης, τώρα να τα πούμε από τώρα. Είναι πρώτα Αντιαριανός και μετά φιλολόγων επειδή κατά. Όπου να είναι, ξεκινάει σαν καινούριος Φιλέας Φόγκ το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ο Φιλέας Μπάνε Φόγκοβιτς θα μαζέψει με κουπόνια τίποτα λεφτά, γιατί όχι θα διαλύσει, θα σκορπίσει να πούμε. Σε χαιρετούμε. Μετά αυτά. Έτσι. Μ' αρέσει που ο κόσμος προλογίζει τον εαυτό του. Ακούστε μετά στο λόγο, επειδή τι θα πω στη δευτερολογία μου. Καλημερίζω για τον φίλο μου τον Ροδόλφο, ο οποίος επιστρέφει από τα Βερολίνα. Μου λέει τα φιλιά μου το Βερολίνο, νόμιζα από τον Μπερλίν τίποτα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, μιας και αναφέραμε τα μαγαζιά και κάναμε μια μικρή μίνι αναδρομή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεύτερο. Σουρκός Δημητράκης. Ναι, μην με πεις τώρα για μαγαζάκι, για τη Φλόριντα και για τέτοια. Ακούς, πήρα να πω το σημαντικότερο λόγο που δεν πήγα στο γήπεδο, λόγον επειδή. Που ξέρεις να τον πω, που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Φυσικά, ναι, όλοι τρώνε τα νύχια τους τέτοια ώρα. Ναι. Ποιος ήταν διαιτητής στο μάτς. Α, σωστό, Φωτιάδης. Φωτιάδης. Λέω, ακούσαμε το βράδυ, το πρωί, Φωτιάδη, πάμε και στο γήπεδο να δούμε Φωτιάδη, δεν γίνεται να επισκιάσει το δεύτερο. Όχι, τελείωσε. Ναι. Τελείωσε. Μόνο απαγορεύεται να υπάρχουν άλλοι Φωτιάδηδες που ασχολούνται με τα αθλητικά. Μπορεί να είναι εξάδελφος κι αυτός. Μπορεί να ήξερε το αποτέλεσμα τίποτα. Πόσο μας το έδωσε εδώ πέρα. 2-0 μας το έδωσε. Ήτανε κοντά.
Έτσι. Τέλος πάντων, άντε, κλείσε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Τα ξημερώματα για τους λάτριδι της Αμερικανικάς καλαθόσφαιρα. Πολύ μεγάλη νίκη των Milwaukee Bucks μέσα στο Τορόντο, στο ντέρμπι της Ανατολικής Περιφέρειας και γενικότερα σε ένα από τα ντέρμπι. Μ' αρέσει που μιλάμε έτσι με δικούς μας όρους. Της Αμερικανικής Λίγκας επικράτησαν μέσα στο Τορόντο, αλώσανε το Τορόντο και πολύ εύκολα κιόλας μάλιστα με 152. Η Τορόντο, πού είναι ο Τορόντος, γιατί δεν βγαίνει. Ήταν η ομάδα στην Ανατολική Περιφέρεια και είναι η ομάδα με το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ. Milwaukee Bucks παραμένουν η ομάδα στην, σε όλη την λίγκα με το καλύτερο ρεκόρ. Είναι πρώτη αυτή τη στιγμή με 37 νίκες, 13 ήττες. Από ό,τι φαίνεται θα έχουν το καλύτερο ρεκόρ σε όλη την Ανατολική Περιφέρεια και κοντράρονται για την πρωτοκαθεδρία με Warriors και Nuggets από ό,τι δείχνει εδώ. 14 και 15 ήττες αντίστοιχα. Τα πάνε πάρα πολύ καλά με Γιάννη Αντετοκούμπο. Εννοείται να οδηγεί σε ένα ξέφρενο ρυθμό που ελάχιστοι θα τον περιμέναν τουλάχιστον για την φετινή σεζόν. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι μπασκετικοί πάντα που μας ακούνε. Detroit Pistons, Dallas Mavericks 93-89, Orlando Magic, Indiana Pacers 107-100, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks όπως είπαμε 92-105, San Antonio Spurs, Brooklyn Nets 117-114, Golden State Warriors, Philadelphia 76-67, 59 και στο ημίχρονο, στο derby του μίσους, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers 53-54. Μέσα εκεί καίγεται, φλέγεται το LA. Με ένα κορδονάκι είναι οι οπαδοί των δύο ομάδων. Μισά-μισά τα εισιτήρια και τα γνωστά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, Μάκη. Καλώς το να. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Μάκη, είπες. Μπάμπι, αλλά δεν πειράζει. Και Μάκη. Και Μάκη, μωρέ τώρα. Μάκη. Είναι το Μάκη από τον Τσετσένογλου. Πολύ μ' αρέσει. Μπάμπι, ναι, ναι. Δεν πειράζει. Ας υποθέσουμε ότι εμένα με λένε Μάκη. Προχωράμε. Λοιπόν, τι, κανένα νέο, τι έχουμε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Πώς τον είδες τον Άρη χθες, καλά ήμασταν. Καλά ήμασταν. Ο Άρης έκανε το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Παντελίδης αναμόρφωσε. Εντελώς αναδιαφορετικό πρόσωπο χθες. Όχι, δεν αναμόρφωσε, απλώς έβαλε τους παίκτες στη θέση την οποία παίζει ο καθένας. Έβαλε τους παίκτες στη θέση τους. Στη θέση τους, ναι, δεν έκανε αλχημίες όπως στα προηγούμενα παιχνίδια. Λοιπόν, και η ομάδα έκανε ένα καλό παιχνίδι απέναντι στην ομάδα αυτή της Ξάνθης, αυτό το παράρτημα. Παράρτημα πιανού. Παράρτημα όπου φυσάει ο άνεμος, που έλεγε και ο... Και φυσάει εκεί, στα πηγάδια πολύ φυσάει. Όπως λέει και ο κύριος Τουρνάς, ο τραγουδιστής, όπου φυσάει ο άνεμος ΠΑΟΚ. Άνεμος ΠΑΟΚ, βεβαίως. Τώρα, μήπως όπου φυσάει ο άνεμος ΠΑΟΚ. Σ' άρεσε. Τώρα εσύ το λες αυτό... Να μην το πούμε και μας πούν ότι είμαστε και προκατηλημένοι. Ναι, και ότι δεν μιλάμε για άλλες ομάδες. Ότι δεν μιλάμε για άλλες ομάδες και βλέπουμε πατινάζ και... Ναι, ναι, ναι. Ας δει και το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Λοιπόν, τώρα έχουμε μπροστά μας ένα άλλο παιχνίδι περίεργο. Περίεργο. Περίεργο με τον Πας Γιάννενα, γιατί ο Πας Γιάννενα βάζει διαφορετικές ενδεκάδες ανάλογα με τον αντίπαλο. Ναι, αλλά προχθές όλοι λέγανε χωρίς 7 και είδαμε τον Πας για να κοντράρει τον ΠΑΟΚ, να το δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν φάνηκαν αυτές οι απουσίες, οι υποτιθέμενες απουσίες. Ίσως ήταν και καλύτερα για τα Γιάννενα προχθές. Ο ΠΑΟΚ ίδρωσε για να κερδίσει. Εντάξει, αυτά είναι μάλλον για τον κόσμο αυτά. Μα για το Θεαθήνε λες δηλαδή. Ναι. Τώρα την Κυριακή θα έχει άλλο παιχνίδι. Θα παίξουν οι βασικοί. Προχτές έπαιξαν τα Τσικό, έπαιξαν. Ναι, Κλάους. Κλάους. Τώρα θα παίξουν ο Κλάους, ο Μίκη Μάους. Αυτός εδώ θα φύγει. Ο Κλάους θα έρθει. Τι να παίξει αυτός. Άρα ίσως είναι καλύτερα για τον Άρη, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όχι, ο Άρης δεν. Κοίταξε, ο Άρης αυτή τη στιγμή. Και το καλοκαίρι που ήρθαν πάρα πολλοί παίκτες και τώρα τον Ιανουάριο που ήρθαν πολλοί παίκτες. Από τον Άρη εξαρτάται, από την απόβεση του Άρη εξαρτάται. Τώρα τα Γιάννενα, τώρα κάτι τέτοιες ομάδες, ο Ατρόμητος που θα έρθει αργότερα, άλλοι στη γατρική και εκείνη.
Και μετά το αποκορύφωμα θα είναι την κηδεία που θα γίνει μέσα στο Κοτέτσε. Εκεί θα είναι μεγάλη κηδεία, εκεί θα έχεις πολλά κλάματα εκείνη τη μέρα. Ποια κηδεία, δεν κατάλαβα, για ποιο λες. Εκεί όταν θα γίνει το παιχνίδι, όταν θα πάμε... Όταν θα πάει ο Άρης εκεί μέσα στην ομάδα της Μικράς Ασίας. Α, λες για την Τούμπα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κάτσε, εκεί, λοιπόν... έχει ακόμα 3-4 παιχνίδια μέχρι εκεί. Έχει 3-4, εγώ προετοιμάζω το έδαφος. Από τώρα όμως ασχολούμαστε. Εντάξει. Γιατί εκείνη τη Δευτέρα θα έχει πολύ κλάμα. Θα έχει, λες, ε. Θα ισιώσουν στόματα που είναι στραβά τώρα. Κλάμα που θα έχει εκεί να δει. Να το βάλουμε δηλαδή από τώρα ότι ο Άρης Θεσσαλονίκης θα επικρατήσει του ΠΑΟΚ. Πρόσεξε να δεις τώρα, ναι. Βέβαια τώρα. Ναι, γιατί τώρα σταμάτησαν τα. Θα σταματήσουν τώρα τα ματιασμένα τα παιχνίδια. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν τα επίσημα τα παιχνίδια. Κατάλαβες. Δεν το βλέπεις τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα το σενάριο σε σένα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει από την ΑΕΚ, θα χάσει από τον Ολυμπιακό. Θα παραμένει πρώτο στην βαθμολογία, αλλά θα έρθει ο Άρης, θα τον κερδίσει και θα βάλει τον Ολυμπιακό δηλαδή σε τέτοιο. Ο Άρης κάνει τα παιχνίδια που θα. Ο Άρης θα κάνει τα παιχνίδια του, δεν χαρίζεται σε κανένα, δεν έχουμε τέτοια. Στον Ολυμπιακό, όταν θα πάει να παίξει, γιατί λες για τον ΠΑΟΚ ότι θα έρθει και θα τα δώσει όλα. Αλλά για το μάτσο με τον Ολυμπιακό δεν αναφέρεσαι. Οι άλλοι τι θα κάνουν τώρα δεν ξέρω. Ο Άρης θα πάει να κερδίσει τα παιχνίδια όλα. Έτσι. Ό,τι μπορεί να κερδίσει ο Άρης θα πάει να το κερδίσει. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν κάνει. Δηλαδή τώρα ήταν Ολυμπιακός, τώρα υπάρχει η μικρογραφία του Ολυμπιακού. Η μικρογραφία, το αντίγραφο του Ολυμπιακού, τα ίδια πράγματα κάνουν αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες, και για τον μπάσκετ ας πούμε, για τον μπάσκετ, το θέμα είναι ότι το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Palette Sports, το τοπικό ντέρμπι ας πούμε, τοπικό ντέρμπι. Και αυτό έχει καιρό, το Μάρτιο θα πρέπει να είναι και αυτό, γιατί διακόπτεται τώρα στο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να γίνει, δεν γιατί, νομίζω να γίνει. Γιατί να μην γίνει, τι είναι αυτή, μην μας βάζεις βόμβες. Η ομάδα αυτή της Μικράς Ασίας δεν νομίζω να έχει παίχτες μέχρι τότε. Α, λες ότι θα διαλυθεί ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Καλά, καλά. Άντε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Μας ήρθε ο Ρεξάτος και Φορτσάτος ο φίλος μας. Ο Κλεωμένης. Ανοίξε τώρα εδώ τον ασκό. Τους ασκούς. Ανοίξε μάλλον τον ασκό του αιώλου. Άνοιξε εκεί ένα σακουλάκι, ο σακουλάκι να τσουβάλει με μπρίζες. Πολύ μπρίζα, ας πούμε, και τα τοποθέτησε. Αλλά είναι Παρασκευούλα σήμερα και ο κόσμος λίγο έτσι είναι πιο χαλαρός. Άλλες στιγμές τώρα θα βαρούσαν από οι γραμμές, θα γινότανε γαμός. Πήρα να πω για το προηγούμενο και τέτοια. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Μπανκ. Φόρτωσε. Εγώ δεν μιλώ για άλλους ακροάτες. Ναι, ναι. Καταρχήν, όταν έχει χθες τη Σεπάροβα και κάθονται τόσα εκατομμύρια κόσμο να δει αν τελικά φορούσε όρουχο κάτω από το φορμάκι. Σε Πάροβα, κάτι σε καλλιτεχνικό. Δεν τα παρακολουθώ όλα τα δρόμενα. Καλλιτεχνικό. Ναι, καλλιτεχνικό πατινάζ. Και έμειναν όλοι με αυτή την απορία. Αν όντω φορούσε όρουχο ή δεν φορούσε. Μάλιστα. Ήταν εμένα διαφανέ. Τελείω. Σε Πάροβα, λέγεται η αθλήτρια. Δεν τη βρίσκω. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Εμείς στον ΠΑΟΚ όλοι έτσι, με κουστάρα μεγαλώσαμε. Τα πατινάς τον ΠΑΟΚ εννοείται. Είχε και ομάδα, ο ΠΑΟΚ είχε ομάδα χόκεϊ. Δεν ξέρω αν την έχει ακόμα. Επί ΠΑΟΚ. Αφήσαμε κάτι να πρωταγωνιστεί στο Ηρακλής. Ναι, ομάδα χόκεϊ επί ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής είναι στο ράγκμπι, ο Άρης είναι στο μπέιζμπολ και ο ΠΑΟΚ ήταν στο χόκεϊ. Τα μοιράσαμε λίγο. Εμείς θα βγάλουμε τέτοια, κάνουμε και εμείς μια ομάδα. Και η Σταυρούπολη στο κρίκετ. Κρίκετ, αλλά με άλογο κανονικά. Ναι, ναι. Αυτό, ναι. Αυτό είναι το πόλο. Αυτό είναι το πόλο. Ρε φίλε, πόσο πόνο. Τόσο πόνο, πραγματικά η ομάδα που είναι η μόνη ομάδα με δανεικό πρόεδρο, μιλάμε. Άλλοι δανείζουν παίχτες. Εκεί τη δανείσανε και πρόεδρο. Λοιπόν, τόσο πόνο. Δηλαδή, μετά καταλαβαίνω γιατί σε κάποιους αρέσει ο Ρουβάς. Το άντεξα, το τραγούδι. Ναι, ναι. Και εμένα μ' άρεσε. Ναι, φυσικά ρε φίλε. Αν έχεις περάσει τόσα πράγματα, τόσες κακουχίες, έτσι. Έχεις γυρίσει όλη την Βόρεια Ελλάδα, πιθαμή προς πιθαμή, κόκκινο χώματα, όλα τα πάντα, λογικό είναι. Λοιπόν, να βγει και ο Λευτέρης, να μας πει. Δεν μας βγήκε σήμερα, ναι, όντως. Ναι, να μας πει πώς θα κάνει ο αετός της ΑΕΚ μετά το μάτς. Θα κάνει τσιου. Έτσι έγινε. Ξέρω πολύ καλά να κάνω τον αετό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Βάιος από Βέλγιο είμαι. Γεια σου Βάιε, τι κάνεις. Καλά Μπάβη, τι κάνουμε. Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Πολύ δουλειά. Α, έτσι, έτσι. Να έρχεται η ανάπτυξη, να ακούμε δουλίτσες.
είμαι στο δρόμο και πηγαίνω προς, προς το Μπρουζ. Ναι. Αν έχεις γνωστό το Μπρουζ. Βέβαια, βέβαια. Μπρουζ. Στα ελληνικά το λέμε Μπρουζ. Ναι, Μπρουζ το λέμε εμείς. Ναι, ναι. Μπρουζ στα βελγικά. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούω εδώ τον φίλο τον Αριανό mm-hmm. να λέει πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Και μου άναψε λίγο έτσι να πάρω τηλέφωνο, δύο φορές. Θα κατεβούμε, κάθε χρόνο κατεβαίνουμε εδώ με μερικά άτομα για να δούμε τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Κάθε χρόνο. Διαλέγουμε παιχνίδια. Mm-hmm. Μια με τον Ολυμπιακό, μια με τον Παναθηναϊκό. Φέτος είπαμε, επειδή ανέβηκε ο Άρης, mm-hmm. να δούμε τον Ντέρμπι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εκεί που είπαμε να κατεβούμε, μαζευόμαστε 16 άτομα. Mm-hmm. Βέλγοι, Ιταλοί, Ισπανοί, τρεις Έλληνες. Όλοι οι άλλοι ξένοι είναι. Τρελαμένοι με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Σοβαρά μιλάς. Ναι, σοβαρά μιλάω. Mm-hmm. Όλοι. Εδώ πέρα στο Γιάννη έχουμε πολλούς φιλαθλούς ΠΑΟΚ, mm-hmm. όχι Έλληνες, ξένοι. Πάρε δεχτούμε μαζί, λέω να χτείτε. Κλείσαμε τα εισιτήρια. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα εισιτήρια. Ναι, λοιπόν, και τους λέω θα δούμε με τον Άρη. Mm-hmm. Λέω γιατί θέλω άμα χτείτε για πρώτη φορά στην Τούμπα, mm-hmm. θα δείτε ένα ωραίο παιχνίδι με πολλά γκολ εκεί που, λέω, 4-0 θα γίνει σίγουρα. Mm-hmm. Ά, λέει, μέσα στο νερό. Μετά λέει, Μάιο, λέει, ο Άρης, λέει, ανέβηκε, λέει, τους αρέσει που ανέβηκε η πρώτη κατηγορία. Λέω, ωραία είναι. Καλά είναι και να μείνει και να πηγαίνει καλά ο Άρης, mm-hmm. να μείνει αλφα κατηγορία, να τους γλεντάμε κάθε χρόνο. Μάλιστα. Το πιο ωραίο πράγμα, να τους γλεντάς μέσα στην Τούμπα, στο σπίτι το δικό τους, δεν θέλω να πω πώς λέγεται, κατάλαβες πάλι. Ναι. Και μ' αρέσει, κουστάρω αυτό το κύριο που πήρε τηλέφωνο, μακάρι να έρθουν και αυτοί στην Τούμπα, γιατί καμιά φορά γίνονται κάτι παράξενα πράγματα και δεν έρχονται οι ομάδες. Mm-hmm. Ναι, καμιά φορά δεν κατεβαίνει γενικά. Μάλιστα. Έχει ακόμα αυτό το παιχνίδι 24 είναι. Ναι. Ορίστε. 24 του Φλεβάρι είναι αυτό. Ναι, 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 ναι. Τι έχουμε κλείσει εισιτήρια από καιρό. Όχι, όχι, όχι. Μια... Κανα τρεις μήνες τώρα που έχουμε κλείσει τα εισιτήρια. Να έρθεις στην εκπομπή, άμα έρθεις από το εξωτερικό. Άκου, Μπάμπη, πέρσι που κατεβήκαμε mm-hmm. με τον... Με την ΑΕΚ, όχι πρόπερσι, με τον Ολυμπιακό, mm-hmm. δεν θυμάμαι ποια εκπομπή μας, γιατί ήμασταν μέσα στο λεωφορείο με 12 άτομα, mm-hmm. και ήταν μια εκπομπή και μας πήρε συνέντευξη και βγήκαμε στα site εκεί, ξέρω εγώ. Ναι. Α, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Σίγουρα δεν ήμουν εγώ, γιατί ήταν πολύ πρωί. Ναι. Και οι 16 θα πούμε μέσα. Έτσι, έτσι, εννοείται. Και οι 16 άμα έρθετε, κάναμε κάτι ακροματικότητες συγκλονιστικές. Πρώτοι θα βγούμε. Τόση μας έγινε. Μιλάς πολλές γλώσσες. Έτσι, σε φιλούμε. Τσάου, τσάου, καλό δρόμο εκεί στο Μπιουζ. Για να μαθαίνουμε και σωστή προφορά, γιατί όπως θέλουμε τα λέμε, όχι Μπριζ. Εδώ, στο λόγο, επειδή θα μάθετε γαλλικά, φλαμανδικά, βουλονικά, τα πάντα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα εδώ, μηδέν, καλημέρα. Πώς δεν σε περίμενα. Νάτος, λοιπόν, νάτος. Καλά είπες εσύ μετά τον παππούλη που σου είπε, πώς λουλί, πώς σε είπε. Ποιος, Μπάμπη, Μάκη. Μάκη. Μάκη, Μάκη. Λοιπόν, που είπες τώρα θα μοιράσει. Μπρίζες και πολύ μπριζα, mm-hmm. να καπάκι κι άλλος από τον Μπριζ. Ναι, 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 από τον Μπριζ. Στον Μπριζ τώρα είναι 5.56, 58 πόσο πάμε, ναι. Αλλά εκεί που κατεβήκατε με 16 φίλους που είπε, ξέρω εγώ, ναι, το να κατέβουν 2-3 στο mm-hmm. πρώτο παιχνίδι με την Τούμπα, ξέχασε να μας πει το σκορ mm-hmm. με τον Άρη της Β' Εθνικής. Ναι, πώς, γιατί δεν το ανέφερε, ανέφερε μόνο την νίκη. Όχι, τώρα έρχονται. Και περιμένανε να βάλουν επίπεδο. Δεν ήρθανε. Και... Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Τώρα θα έρθουν. Στο πρωτάθλημα θα κανονίσανε να έρθουν. Όχι στο κύπελο. Τι, επειδή ήταν από Β' Εθνική και θα βάζουν μόνο 4. Μάλλον, δεν ξέρω. Ίσως επειδή η πρόκληση του ΠΑΟΚ ήταν σίγουρη, γι' αυτό στο κύπελο. Σε αντίθεση, ας πούμε. Και άλλο η εμφάνιση με τον αιώνιο αντίπαλο, ας πούμε. Και όταν έβαλε τον κόρο Πέλκας μόνο που δεν καρφώθηκε πάνω στα σίδερα και στη θύρα 4 που πετάχτηκε να το πανηγυρίζει. Επέναντι φυσικά. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε ζούνε, ακόμα, αλλά, έχουμε ακόμα αλλά βλέπω ότι αρχίζει ο κόσμος σιγά σιγά και ζεσταίνεται. Και όσον αφορά το φίλο τον Μπάνγκ που ενδιαφερόταν ναι. άμα είναι ισόρροπο μέσα ή όχι, πάω θα το μάθει πρώτος, γιατί έχω να το πω από πρώτη πηγή ότι το λακρός που θα κάνουν τώρα περίπου ίδιες στολές θα φοράνε.
Οπότε, έτσι. Δεν είπαμε θα κάνει το Λακρός. Λακρός, το περιμένουμε, το περιμένουμε αυτό από τον Ιβάν. Χρόνια, χρόνια εκεί στο Κορδελιό, το Λακρός. Λίγο μια, ακόμα μια αναφορά καινούργια σε μαγαζιά. Ναι. Ήταν το Αχίλιο κάτω-κάτω στη γωνία. Χίλιο, ναι, υπάρχει ακόμα. Ήταν έτσι από το Αχίλιο και απέναντι δεξιά ήταν το Μικρό Καφέ. Και μετά ανεβαίνοντας προς τα πάνω μια παραδοσιακή καφετέρια, τον περιβόητο Ελιζέ. Ναι, ναι. Για να σου πω κι εγώ ένα μαγαζί που το πρόλαβα στα πολύ τελειώματά του και μου λείπει ακόμη και τώρα 20 χρόνια μετά το μνημονεύω. Majestic. Majestic στην παραλία. Τεράστια καφενιάρα. Εννοείται. Εκεί ήταν από τους πρώτους που είχε βάλει video wall. Δηλαδή εγώ θυμάμαι εκεί πρώτο είδα το... Όχι στο Majestic. Α, όχι, όχι. Όχι, είναι τη Majestic. Στο καφενείο που σε φαίνεται το ποτήρι και το δάχτυλο μέσα στο νερό. Τι λες, καμία σχέση. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Τώρα κύριε Μπάμπη. Νάτος, ο Πάμπη. Τώρα κύριε Μπάμπη θα τα ακούσεις όλα. Όχι, θα τα πούμε όλα. Είπες για Majestic, ρε Θηρίο. Δεν θα πω εγώ για Majestic. Αφού ακόμα... Είπες για Μικρό Καφέ. Είπα. Είπες για Μπελέρ. Είπα. Είπες για Σικ. Είπα. Δεν είπα. Δεν είπες για Σικ. Άλλοι τα λένε, εγώ συγχοντάρω. Εντάξει, οκ. Okay. Συγκινήθηκες, Είχες πάει, Δεν είχα πάει. Εντάξει, αλλά στα πολύ έτσι, στα μικρά είχε τα μου. Είχες πάει και στο Μπερλίν, στο Λουκι Λουκ. Βέβαια, και ασπρίσαν τα μαλλιά μας, να πούμε. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μετά στο Σνούπι είχες φάει σε φθαλιά. Ναι, σε φθαλιά. Είχες περάσει μετά, από το Μοντ. Μπορεί ακόμα να τη χωνεύω, εκείνη τη φθαλιά. Το Μοντ στην Αβαρίνου υπάρχει ακόμα. Ναι, σε διάσπαση. Υπάρχει το Μικρό Μοντ. Το Μικρό Μοντ, ναι. Dark Light. Ρε εσύ, ο άλλος που ξέρει πως κάνει ο αετός ο δικός μας, έχει κάτι στη δικιά μας τη φωλιά. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Γιατί η δικιά μας τη φωλιά είναι σε άλλα βουνά, δεν ταιριάζουν τα βουνά μας. Στον Πάρνονα, στον Παρνασσό. Και ο Παρνασσό, εδώ έχουμε πιάσει ψιλορίτη, έχουμε πιάσει τα Ήγετο, έχουμε φάει... Έχουμε κάνει κάτι επιδρομές προς τον Όλυμπο, αλλά δεν μας αρέσει ο Όλυμπος. Έτσι, έτσι. Κάτω από τα Τέμπη είμαστε. Έτσι. Εκεί. Και εκεί πάνω, να από τέμπη, πάνω από τα Τέμπη πάμε μόνο Φαλακρό, Παγκαίο και προχωράμε προς τα δεξιά. Κάτω τα Τέμπη είναι τα Ντέρμπι. Καλό. Έτσι. Έτσι. Σε χαιρετούμε. Και την Κυριακή, και την Κυριακή στα τέσσερα. Όπα. Τίκι τίκι. Έγινε. Στα τέσσερα. Άντε γεια 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 γεια. Έχουμε πέρα από το ΠΑΟΚ Άρης έχουμε και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε μια μικρή αναπαυλά. Θα επιστρέψουμε φυσικά και με προγνωστικά, με προφητείες να μην ξεχνάμε. Μοίρασε εκατομμύρια πια κρίση το λόγο επειδή. Τέσσερα αποτελέσματα, τέσσερα ακριβή σκόρ. Όχι απλά από τα αποτελέσματα, τώρα από το ποιος θα το κερδίσει το μάτς. Να δούμε, το θέμα είναι να βρίσκεις τα σκόρ. Και χθες δώσαμε εδώ τη μεγάλη νίκη του Άρη μέσα στην Ξάνθη. Είπαμε τα προγνωστικά της παρέας, όπως είπε και ο φίλος μας ο Βοτιάδης. Μείνετε συντονισμένοι το λόγο επειδή θα επιστρέψει μετά από την πολύ μικρή διαφημιστική του ανάπαυλα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή. Στο Λίμπερο 107,4 καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει ακόμα περισσότερο στην παρεούλα μας. Δεύτερη ώρα της εκπομπούλας, 7 και 11 πρώτα λεπτά. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νομινήματα και αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και στη σελίδουλα μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Πάτρικ που παίρνει μέρος και στην ρετρό κουβεντούλα που προέκυψε. Γιατί πάντα προκύπτουν και διαφορετικά θεματάκια εδώ στο λόγο επειδή. Για τα μαγαζά της πόλεως της χρυσής εποχής δεκαετίας του 80, Movie Charlie και Penny Lane και το bar και το metal bar της Κορομιλά, Dancing Way, προσθέτει και αυτό στην ονοματολογία τον οβολό του. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, να θυμίσω και στο φίλο που έστειλε το μήνυμα αλλά και στον Θόδωρο Ζελελίδη που πήρε πριν τηλέφωνο. Το Penny Lane, μια και ανέφερε, είχε κάποιες κάρτες σε κάθε σημείο του μαγαζιού που έγραφαν πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, τα καφενεία ήταν τότε το Majestic, ο Θερμαϊκός δίπλα, το Αιγαίο και το Ντορέ λειτουργούσε ουσιαστικά σαν καφενείο. Το είχαν δύο παππούδες και ένας παππούς που σερβίριζε που ήταν σαν μπάτλερ κανονικά. Ήταν βγαλμένο από αγγλικό σίριαλ. Ναι. Και μια και έκανα αναφορά στον αγαπημένο του Ζελελίδη,
Εντάχει να πω, ναι, ήταν αγαπημένος πραγματικά. Εγώ έκανα παρέα με κάποιον ποδοσφαιριστή του Άρη τότε, τον Βάγκη. Και ο Άρης ήταν απλήρωτος, όλοι οι παίχτες ήταν απλήρωτοι, κλασικά από τότε κρατούσε. Μιλάμε, δεν είχαν να φάνε, αλλά μπορούσαν να παίρνουν εισιτήρια. Οπότε εγώ ήμουν πιτσιρίκος σχετικά. Μου δίνει, παίζανε ημιτελικό με την ΑΕΚ, είχαν φέρει 1-1 στη Φιλαδέλφεια. Και παίζανε στο Χαριλάου. Οπότε γινόταν χαμός. Και μου έδωσε τρεις δεσμίδες εισιτήρια να τα πουλήσω. Μπορούσα να παίρνουν εισιτήρια. Ναι, και τα πουλούσαν για να πάρουν λεφτά. Ναι, και εγώ με το μυαλό μου πήγα να τα πουλήσω μαύρη αγορά. Ναι. Δηλαδή έκανε 10 δραχμές, θυμάμαι, το εισιτήριο. Τα εισιτήρια υπήρχαν στα εκδοτήρια 150 επειδή ήταν κρίσιμο το παιχνίδι και εγώ τα πουλούσα 80. Ναι. Οπότε γίνεται χαμός. Και οι μαυραγορίτες της εποχής τότε, μιλάμε φάτες. Βγαλμένες από ταινίες του Παφούλια, ψαροκόκαλο παλτό και τα χέρια μέσα στις τσέπες, αδύνατοι, γωνίες, μιλάμε κανονικά νεκροθάφτες γωνίες στο πρόσωπο, έρχονται μία και μου την πέφτουν, σου λέει δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα. Χαλάς την πιάτσα. Ναι, και μου λένε μία, πού θα βρήκες τα εισιτήρια, λέω ο Ζελελίδης μου τα έδωσε. Ναι. Ο Θόδωρος Ζελελίδης, αγαπημένος παίχτης από τότε. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Ολοκληρώθηκε και χθες και η 15η εξαναβολή αγωνιστική, όπως προείπαμε και όπως θα γνωρίζετε. Ο Άρης πέρασε νικηφόρα μέσα από την Ξάνθη, επιστρέφοντας και στις επιτυχίες, αλλά το πιο ενθαρρυντικό ήταν και η εμφάνιση, επέστρεψε και στις καλές εμφανίσεις και μετά την αναστάτωση που προέκυψε από το, έτσι, μια φημολογία της Τετάρτης, ότι επίκει το απομάκρυση του προπονητού, του Σάβα Παντελίδη, φάνηκε ο Άρης χθες να αγωνίζεται όντως σαν να έχει άλλο προπονητή και να κάνει την, πώς σε αυτές τις περιπτώσεις όταν γίνεται μια αλλαγή τεχνικής ηγεσίας για να επέρθει μια διαφοροποίηση στην ψυχολογία, και συνήθως οι ομάδες ανταπεξέρχονται και οι ποδοσφαιριστές και παρουσιάζουν ένα καινούργιο πρόσωπο. Φάνηκε δηλαδή σαν να έχει νέο προπονητή στον πάγκο, αλλά είχε τον ίδιο και κατάφερε και πέρασε νικηφόρα σε ένα παιχνίδι, όπως προείπαμε, 6 βαθμό, γιατί η Ξάνθη είναι συνδιεκδικήτρια της θέσης που θα οδηγήσει στην Ευρώπη. Με το Ματέα Γκαρσία να σκοράρει, να επιστρέφει και αυτό στα γκολ, με καινούριους ποδοσφαιριστές να κάνουν εμφάνιση, να ντεμπουτάρουν μέσα στην ομάδα, όπως ο Ροζ, όπως ακούσαμε και το πρωί στην επανάληψη από τον Νίκο Παπαδόπουλο, και όχι Ροζ, όπως αρχικά είχε μεταφερθεί. Και ο νεοαποκτηθής Λάρσον, ο οποίος αποχώρησε προληπτικά, βγήκε από τον αγώνα, αλλά δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα τραυματισμού. Στα μεταγραφικά υπάρχει μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, μια επαφή με τον Φετφατζίδη εδώ και καιρό, αλλά δεν υπήρξε καμιά περαιτέρω ενημέρωση. Για την χθεσινή τελευταία ημέρα κιόλας των μεταγραφών, τώρα πάμε μόνο στους ελεύθερους, αλλά όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ, λέει μπορεί να φύγει ως ελεύθερος ως τις 14 του Φλεβάρη, την ημέρα των ερωτευμένων. Εξετάζει ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού προτάσεις από το εξωτερικό. Στον ΠΑΟΚ ήρθαν ο Λιβέιρα, ήρθε και ο Ίγκανσον, ο οποίος υπέγραψε για 3,5 χρόνια με ρήτρα 20 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, ίσως να βλέπουν εκεί τα Εμιράτα να κρύβουν τα χέρια τους στον δικέφαλο. Καλημέρα στη Γραμμουλά. Και κοντά στον Τωρέ ήταν και ο Λωτός, αν δεν κάνω λάθος. Τον είπαμε. Το Λωτό τον είπες. Ναι. Όχι εγώ, οι φίλοι μας. Έτσι. Έχει κανένα άλλο να θυμηθούμε. Εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Στράτος, νεότερα μαγαζιά της δικιάς μου της γενιάς. Ο Τρυποκάριδος έκλεισε εκεί στην Λόρη Μαργαρίτη, που ήταν τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επί Βουλινού, δίπλα από κάτω. Το Residence υπάρχει ακόμη, λέει, λείπω 3 χρόνια κοντά και πρέπει να γίνει τον Αύγουστο που έρχομαι μια γύρα στα μαγαζιά που τα κατάφεραν έως και σήμερα. Όντως, αυτό ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Πώς υπάρχει το ιστορικό κέντρο όπου μπορείς να δεις τα αρχαία της πόλεως, να υπάρχει μια ιστορική μπαρότσαρκα όπου θα μπορείς να επισκέπτεσαι για ένα σφινάκι τα τελευταία εναπομείναντα μιας άλλης εποχής μαγαζά.
Ο Θερμαϊκός είναι ανοιχτός ακόμα, υπάρχει, δηλαδή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει ακόμα, βέβαια, βέβαια. Στέχει και χέρι. Δεν θα ποτέ αυτός. Έτσι, έτσι. Δεν θα πεθάνουμε εμείς ποτέ, μάκι μου που έλεγε και στο όλα είναι δρόμος. Να σε καλά, Λευτέρη μου. Σε φιλούμε. Να σε καλά, κύριε Μπάμπη. Να σε καλά, κύριε Μπάμπη. Τσάω, τσάω. Καλημέρα, καλημέρα στην γραμμούλα μας. Να συνεχίσω λίγο να πω για το Λευτέρη, γιατί τα ξέρει καλά, γιατί ο άνθρωπος εδώ σπούδασε. Έτσι. Μετά το Λωτό, ο οποίος γυρίσει τον παρόδο, παραμένει ανοιχτός. Ναι, ναι, ναι. Και παραμένει ανοιχτός. Πολλές φορές βάζει και live με μπαντούλα ωραία. Τους Blue Wire, οι οποίοι... Τους Blue Wire, λες. Ναι, αλλά αλλάξαν. Έμεινε τώρα μόνο, ας πούμε, αυτός που ήταν σαν αρχηγός, ο κομμάτις με τα γυαλιά. Ναι, ναι, ναι. Πήρε έναν με σαξόφωνο. Πολύ, πολύ, πολύ καλή. Οι άνθρωποι που ακούν τώρα και γουστάρουν έτσι, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Μιλάμε έτσι όπως ήταν... Έτσι, θα βγούμε μια ιστορική μπαρότσαρκα. Να, θα το κανονίσουμε. Ναι, είναι ακόμα ανοιχτό και έχει κάτι ταμπέλες μέσα, στο Άκα Ράσο και τέτοια. Τα μάζεψε ο άνθρωπος και έχει πάρα πολλές πινακίδες από πολιτείες της Αμερικής, που είναι από κάτω το όνομα. Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι, ναι. Αυτοκινήτων. Και μετά, πολύ παλιά, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχουν, σε παράλληλους δρόμους, από εκεί που είναι ο Λωτός. Αυτό ωραίο, σαν έντεχνο ακούγεται, ναι. Το time out, ναι, που ο διοκτήτης είχε τελειώσει στρατικός γιατρός και ασχολήθηκε με αυτό και ακριβώς απέναντι ήταν το φλου, το είπαμε. Ναι, 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 ναι. Το έκεντρο έχει κλείσει. Σε εκείνο το δρόμο. Α, και κάτι άλλο. Ναι. Και μετά από τον Ντορέλ, λίγο πιο πάνω που ήταν η πυρηβόητη Ροξάνη, όταν πρώτα άνοιξε ήταν φανταστικό ζαχαροπλαστείο και είχε τα γιαννιώτικα, τα τρίγωνα και αυτά με τη Σαντιγή. No. Ακριβώς εκεί υπήρχε υπόγειο που ήταν το πυρηβόητο Φλάι. Δεν τα θυμάμαι αυτά. Πάλι... Πιο δίπλα στην Εθνική Αμήνης πρόλαβα στα τελειώματα τον μπλοκ. Τον μπλοκ. Εκεί δίπλα στην Λέσκη των Αξιωματικών. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, 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 τσάω. Σήμερα είμαστε το λόγο επειδή θυμάται, μάλλον περισσότερο οι ακροατές κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες. Χαίρομαι που δεν τα θυμάμαι και δεν τα πρόλαβα, γιατί δεν δείχνω ότι είμαι και λίγο ο λίγον τι πιο μικρός. Όπως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά και την ολοκλήρωση της 15ης αγωνιστικής, πάω στην πρώτη θέση με 50 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός 42, τρίτη ΑΕΚ 36, τέταρτος ο Ατρόμητος που ήρθε ισόπαλος 1-1 χθες στο Γεντίκουλε με τον Όφη στους 30, στην 5η θέση ο Παναθηναϊκός 27, στην 6η ο Άρης με 26, στην 7η προσπέρασε την Ξάνθη στους 24 η Ξάνθη, στην 8η ο Πανετολικός 23, στην 9η ο Πανιώνιος 22, Λαμία 10η θέση μαζί με τη Λάρισα 20 βαθμούς, στην 12η ο Αστέρας Τρίπολης 18 και στη ζώνη του υποβασμού, στη ζώνη μάλλον στην θέση που οδηγεί στον Μπαράζ Πας Γιάννενα 17 και από εκεί πέρα Όφη 16, Λεβαδιακός 12 και Απόλλωνος Μήνης 6 βαθμούς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Αλτσχάιμερ κάνουμε σήμερα. Έτσι, και ναι. Άνοια. Ναι. Λοιπόν, στην Εθνική Αμήνης υπήρχε η Σελήνη, ένα καφενείο που κάνανε live και οι τρύπες. Ναι, ναι. Να πω για το φίλο τον Ζελελίδη ότι ο Ηλίας ο Ζάικος ήταν και ο Νίκος ο Ντουνούσης. Ναι, μπράβο. Κάναμε κάθε μέρα παρέα. Δυστυχώς είχα αυτή την ατυχία γιατί ήταν παιδιά που μιλούσαν μόνο για μουσική. Και εγώ ήθελα να μιλήσω για κάτι άλλο, για ΠΑΟΚ, για τέτοιο. Για τον Άρη, γιατί δεν λέτε. Οι κοπέλες μας ήταν τότε κολλητές και αναγκαστικά, δηλαδή. Είχα φρικάρει και ήταν... Ξέφυγες ευτυχώς και τώρα κάνεις μόνο για τον ΠΑΟΚ τον Άρη. Λοιπόν, το The Flu είχε γίνει ένα μεγάλο πάρτι, το καταφέραμε και αποδράσαμε από το στρατό, ήμασταν καμιά δεκαριά. Με το δικό μας τρόπο. Και θυμάμαι, εντάξει, ο ιδιοκτήτης ήταν χορευτής. Ναι. Μιλάμε, ναι, δεν ξέρω αν το πρόλαβες. Το φλού, ναι, υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. Στέκια ναι, γέροχο, γιατί... ναι, ναι. Λοιπόν. Εννοείται. Μάλιστα. Σας έχουμε ζαλίσει, αλλά έτσι. Είμαστε εμείς οι παππούδες. Οι παππούδες, ναι, ζαγορίσια εκπομπή σήμερα. Ζαγορίσια εκπομπή. Έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, όμως έχουμε και πρωταθληματάκι μέσα σε όλα αυτά. Δημιουργούμε, κυρίες και κύριοι, τις αναμνήσεις του μέλλοντος εδώ στο Λόγο Επειδή. Όπου τα προγνωστικά της παρέας, βέβαια μετά τα πετυχημένα των προηγούμενων δύο αγωνιστικών, τι μας επιφυλάσσει το μέλλον και ποιο είναι το πρόγραμμά μας. Τεχνίδια θα έχουμε μόνο Σάββατο και Κυριακή, γιατί την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, έχουμε αγώνες κυπέλου.
Φυσικά δεσπόζει το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ αυτήν την Κυριακή στις 7.30 στο ΆΚΑ, Μεσολαβή αγώνας κυπέλου, και την επόμενη Κυριακή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Οι δύο αγωνιστικές που για τους περισσότερους θα κρίνουν σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα για τον δικέφαλο του Φόρα. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει νικηφόρα και από το ΆΚΑ και καταφέρει και κερδίσει και μέσα στο γήπεδο του, έχει όχι απλά αγκαλιάσει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό που θα πρέπει να γίνει η αναμονή. Αλλά μέχρι τότε έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Αύριο Σαββάτο στις 7, δύο παιχνίδια για το Σάββατο και 6 για την Κυριακή. Να μην ξέρουμε, να είμαστε στημένοι από την Κυριακή να παρακολουθούμε από τις 3 η ώρα. Λαμία Πανετολικός αγωνίζονται. Η Λαμία που δείχνει πολύ καλά δείγματα, έχει κερδίσει Παναθηναϊκό, κέρδισε προχθές. Να πούνε, θα την κάνει τώρα την κέλα στο γήπεδο της. Δεν μπορεί να τα παίρνει όλα τα συνεχόμενα. Προβλέπω διπλό του Πανετολικού μέσα στην Λαμία του Μάκη Χάβου που είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη στα σύννεφα. Πετάει Λαμία Πανετολικός, Χάβος εναντίον Δέλα, 0-1 θα το δώσω το ματσάκι. Στις 7.30 Ολυμπιακός Πειραιός, Πανιώνιος του Σαββάτου, δεν χάνει ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει στην Τουμπά χωρίς να έχει κάποια απόλυτα και φυσικά θα κρυφοκοιτάζει στο ΆΚΑ, full like δηλαδή. Ολυμπιακός Πανιώνιος, να το δώσουμε ένα 2-2-0. Την Κυριακή στις 3 η ώρα, Όφη Ξάνθη. Όφη Ξάνθη, είπαμε, Όφη είναι στα τετέλεστε, είναι πολύ χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Η Ξάνθη χθες δεν έδειξε καλά πράγματα. Δεν θα μου πεις, μια Ξάνθη έτσι λίγο ξενέρο το ποδόσφαιρο. Και δείχνει ότι δεν είναι στα πολύ καλά τη Όφη. Πάση θυσία θέλει να πάρει το παιχνίδι και θα το πάρει. Θα το πάρει με 1-0. Λέω εγώ τώρα. Απόλλωνος Μήνης Αστέρας Τρίπολης στις 4 η ώρα. Διπλό για την Τρίπολη. ΟΕ 1-2. Στις 5 και 4 της Κυριακής Λάρισα Ατρόμητος Αθηνών. Κούγιας εκεί. Τι θα γίνει, τι θα γίνει. 1-2 και αυτό θα περάσει νικηφόρα, λέω. Ατρόμητος και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός επίσης στις 5 και 4 0-2. Άρης Πας Γιάννενα. Θα έρθει ο Κλάους στο Χαριλάους. Το βάλουμε σκορέρ του Κλάους. Το παίζουμε παντού ρε παιδί μου. Κάπου δεν θα σκοράρει. Είπαμε θα σκοράρει στην ΑΕΚ. Μπα. Στον Ολυμπιακό μπα στην ΑΕΚ. Χάσε πεναλτάκι. Άντε θα σκοράρει μέσα στο Κλεάνδης Βικελίδης. Άρης Πας Γιάννενα 3-1. Και το ντέρμπι της αγωνιστικής. Άντε δώσε θέλω, δώσε προγνωστικό τώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-1. Να δώσουμε και ένα χικάκι. 1-1, τσιμπάει πονταλάκι ο ΠΑΟΚ και πάει στο ντέρμπι στο συνέξι. Και όλα ωραία, όλα καλά, όλα ανθυρά. Αυτές κυρίες και κύριοι είναι οι προφητείες μας για τα παιχνίδια του Σαββατοκυριάκου. Δόξα τω Θεώ, θα έχουμε να βλέπουμε φουλ μπαλίτσα. Για την Football League επιπρόσθετα έχουμε και αυτά, έχουμε και τα χαμηλότερα πρωταθληματάκια. Ο Ηρακλής αγωνίζεται το Σάββατο στις 3 η ώρα στο γήπεδο του στο Καφτατζόγλιο απέναντι στον Πλατανιά. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Κις Αμικός Απόλλων Πόντου. Όλα τα υπόλοιπα μάτς στην Κυριακή. Απόλλων Λάρισα Σιρόδοτος Βόλος Αίτητος Πατών Εργοτέλης Δοξαδράμας Παναχαϊκή Κασιόπη Σπάρτη Γυνιακός και Τρίκαλα Καραϊσκάκης. Σε ποιο μάτς εδώ θα δούμε, σε ποιο μάτς θα πάνε τα φαντάρια που έχει στρατόπεδα στη Σπάρτη. Να, Σπάρτη Γυριακός, μια χαρά όλο το κέντρο εκεί το μεταφέρεις και έχεις την πιο καυτή έδρα, την πιο καυτή κερκίδα. Και μπασκετάκι βεβαίως, γιατί και αυτό το κουτσό παρακολουθούμε εφέτο κάθε χρόνο. Το λόγο επειδή είναι η πιο βαθιά μπασκετική εκπομπή. Το Σαββάτο στις 3:45 Κίνη Κολοσσός, Χολαργός Περιστέρη και Άρης Πανιώνιος. Στις 5 ΑΕΚ Ρέθυμνο. Στις 6 Προμηθέας ΠΑΟΚ και την Κυριακή Ήφαιστος Ολυμπιακός και την Δευτέρα Λαύριο Παναθηναϊκός στα παιχνιδάκια. Την Κυριακή έχουμε και Super Bowl, ε! Πόσο σας ενδιαφέρει, αλλά
ενδεχομένως πέρι είχαμε κάνει κανονικά. Εδώ θυμάμαι είχε έρθει η Κατερίνα Ιβουγιούκα μετά την. Καθόταν και έβλεπε όλο το μάτς το βράδυ. Κρατάει κανένα 4,5 ώρες το Super Bowl. Και το είχαμε σχολιάσει γιατί τα πάντα ξέρουμε στο λόγο. Επειδή έχουμε άποψη για τα πάντα και κατέχουμε όλη την αθλητική τεχνογνωσία, μπορεί να το ξενυχτήσουμε για την Κυριακή, να κάτσουμε να δούμε. Έχει Maroon 5 έχει στο ημίχρονο. Το πιο σημαντικό πράγμα στο Super Bowl είναι ποιος θα τραγουδήσει στο ημίχρονο. Ξενέρωτα. Αλλά ενδεχομένως να πέσει και πάνω στην έναρξη εκπομπής μας, έτσι εδώ για τους λάτρηδοι του αμερικανικού football. Δεν έχουμε να σας δώσουμε προγνωστικό. Πάλι Patriots, πάλι Tom Brady. Πιθανότατα. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα για το λόγο επειδή φτάνοντας στις 7.30 θα επιστρέψουμε αγέροχοι για ένα δυνατό ντεμαράζ, για ένα δυνατό 20 λεπτό στην Παρασκευούλα μας που είναι λίγο πιο νοχελική από ό,τι διακρίνω είναι η αλήθεια. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο τελευταίο περίπου μισά ωράκι της εκπομπούλας μας, 7.38 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τους έσχατους ακροατάς που προστίθεται στην παρεούλα μας. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 5-45-26 λόγω επειδή στη σελίδουλα μας στο Facebook και εκεί επικοινωνούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη, καλημέρα. Κύριε Λευτέρη. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Να ρίχνω. Εγώ βγαίνω στην Εθνική. Πάω. Εσύ και η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προς την Κίμη βγαίνω. Στην Κίμη, μάλιστα. Πάμε έβια αυθημερών. Πολύ ωραία. Θα κυρίσουμε το Σάββατο γιατί την Κυριακή έχουμε αγώνα. Έχει, θα πας γηπεδάκι. Θέλω να τα απόκριση τη Δευτέρα να μας μεταφέρεις. Θα σε πάω, πάω στην Κίμη γιατί είναι κάτι πιτσιρίκια που θέλουν να τα μαζέψω, να τα φέρω στο γήπεδο. Α, μάλιστα. Παιδομάζωμα. Παιδομάζωμα. Κάνω ένα παιδομάζωμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαι γνωστός, έτσι, να το θέσω κάπως εύσχημα, πώς να το πω, αντίθετος στα Ολυμπιακά αισθήματα, ας πούμε, αρκετά. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει μέσα από το ΆΚΑ, ουσιαστικά παίρνει και το πρωτάθλημα, καθαρίζει και δεν το παίρνει ο Ολυμπιακός. Τι θα προτιμήσεις σε αυτή την περίπτωση, να χάσει ο ΠΑΟΚ και να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ για να το πάρει ο ΠΑΟΚ? Θα σου πω εγώ το σενάριο. Mm-hmm. Θέλουμε να ακούσουμε σενάρια. Το σενάριο είναι φέτος θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ό,τι και να γίνει, χάσει κερδίσει μέσα στο ΆΚΑ. Αλλά mm-hmm. επειδή μας τα είχαν πρίξει με τα χάρτινα, θα φάνε 4. Και εμείς την άλλη Κυριακή, την άλλη Κυριακή, 16 του μηνός, δεν ξέρω πότε είναι, Σάββατο και δεν ξέρω πότε είναι, 16 Φλεβάρι είναι πάντως, θα κατέβουμε στον όμορφο Πειραιά και θα κερδίσουμε και με 0-1. Δεν μάλιστα. Άρα λες ότι η ΑΚ θα κάνει το χρέος της, θα παίξει απέναντι στην ιστορία της και θα κερδίσει και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Και δεν θα μεταβάλει την κατάσταση ουσιαστικά στο βαθμολογικό πίνακα. Και δεν θα έχει κανείς να της καταλογίσει τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Άγιας. Μάλιστα. Τα είπα ωραία, τα εξήγησα ωραία. Έτσι πρέπει. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι όπως πρέπει. Και ελπίζω να γίνουν έτσι όπως τα έχουμε σκεφτεί. Ναι, νομίζω ότι και είναι ένα σενάριο που δεν χαλάει ιδιαιτέρως τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ότι σε περίπτωση απώλειας μέσα στο ΆΚΑ να έχει και ο Ολυμπιακός την ίδια απώλεια. Όχι, το καλό σε αυτό το σενάριο, το καλό σε αυτό δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είναι ακόμα πρωί. Το καλό σε αυτό το σενάριο είναι ότι το 0-1 στο Καραϊσκάκι θα μπει κοντά στο 90. Α, μάλιστα. Όπως και πέρυσι, για Κουμάκης δηλαδή. Ναι, όπως για Κουμάκης. Ναι. Και κάτι επεισόδια θα γίνουν, κάτι βαθμοί θα χαθούν. Μ' αρέσει ότι η πρόβλεψή μας, είμαστε τόσο advanced στις προβλέψεις μας. Δεν δίνουμε μόνο σκορ, δίνουμε και επεισόδια. Δίνουμε και αφαιρέσεις βαθμών. Δίνουμε και την εξωαγωνιστική. Έτσι, ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Δεν τα δίνουν αυτά οι στοιχηματικές. Θα έπρεπε να δίνουν οι στοιχηματικές να ξεκινάνε. Με πόσους μείον θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Σε κουράσα, ναι. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνε με μια. Να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι, ρε, αγόρι μου, εδώ, όλα εγώ. Έτυχε να μιλάω με ένα κορίτσι. Το οποίο είχε πολύ ωραία βαμμένα νύχια. Μάλιστα. Τι χρώμα. Τώρα εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Εδώ είναι, είδες που σε πιάνω. Εδώ θα πεις όλα. Το χρώμα ήταν εξωτικό. Εξωτικό, όταν λέμε εξωτικό. Τώρα, το θέμα είναι. Δεν ξέρεις το χρώμα, πες την αλήθεια. Δεν ξέρεις να πεις πως ήταν το χρώμα. Ήταν κανένα περίεργο.
Το χρώμα ήταν εξωτικό. Μάλιστα, το θέμα, ωραία, ναι, ωραία. Το θέμα ποιο είναι. Ποιο είναι το θέμα? Ότι μου λέει ότι το χρώμα, λέει, αυτό αλλάζει. Χρώμα δεν αλλάζει. Αλλάζουν τα μάτια. Ναι, αλλάζει. Αλλάζει, μου λέει, με τη θερμοκρασία. Δηλαδή μέσα στη μέρα αλλάζει χρώματα το βαμμένο νησί. Τι παράνοια είναι αυτή? Τρομάζω. Έλατε, ισχύει αυτό? Μπορεί να αλλάζουν χρώματα τα βαμμένα νησιά? Να τοποθετηθεί μια φίλη ακροάτρια, φαντάζομαι, που θα το γνωρίζει λίγο καλύτερα το ζήτημα. Αν μπορούν τα νύχια να αλλάξουν χρώμα. Εγώ όμως, επειδή είμαι στο δρόμο, ναι, θα σε πάρω σε κανένα τέταρτο να μου πεις αν αλλάζουν. Εντάξει, έγινε. Χαίρετομαι. Γεια, γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Να κλείσω να πάρει καμιά φίλη ακροάτρια? Όχι, όχι, όχι. Εκτός αν γνωρίζεις περί του θέματος. Δύο κόρες και μια γυναίκα. Έτσι, έχω, έτσι. Όλα να ρωτήσω. Δηλαδή θα μπορώ τη Δευτέρα μάλλον να δώσω πιο ακριβής πληροφορία. Ναι, και εγώ νομίζω ότι σήμερα δεν θα μπορέσουμε, εκτός αν μπορέσει να παρεύει μια φίλη ακροάτρια. Τη Δευτέρα όμως δεν θα βγούμε έτσι. Λοιπόν, θα τα ξέρουμε. 7, 6 και 5. Να τα μαζεύω τότε γρήγορα εγώ. Παρασυρμένος από την παράκληση στον Άγιο Παντελήμωνα, λέω, ναι, να πω κι εγώ καμιά κρυάδα το πρωί. Έτσι, έτσι. Στο φίλο τον Λευτέρη, ότι για να γίνει αυτός, ήταν από ένα οπαδικό κίνημα, θα πρέπει να διορθώσει λίγο την καθομιλουμένη την πρωινή ζώνη, και αντί από «Αγιά σου», που είναι λάθος, μπορεί να γίνει πιστευτός, να το βελτιώσει και να το κάνει «Αναγιά σου». Έτσι. Το «Αγιά σου» είναι αθηναϊκό δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Ναι. Αναγιά σου. Εννοείται. Κανένας να προσέλθει και να προστρέξει δίπλα του, αν λέει «Αγιά σου». Έτσι. «Αγιά σου» θα πούμε «Καλά τα λες, Λευτέρη, ζήσου είμαστε». Τι είναι, λοιπόν, είναι σαν να τραγουδάει η Σωτηρία Μπέλου. «Μας την Αγιά σου στα βουρδάκι χρυσό», να πούμε. Ναι, να μην γινόμαστε και ιερόσιλοι τώρα. Έτσι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Επίσης. Σαββατοκύριακο μάλλον. Καλή εβδομάδα. Δεν πήρα. Είδες, όταν έχει πρωτάθλημα την προηγούμενη, νομίζουμε ότι είναι Δευτέρα. Δευτέρα Τρίτη. Τι πάθαμε, Μπάμπη, τώρα στα ξεκούδουνα. Έτσι. Να μπερδευόμαστε από το πρωτάθλημα. Έτσι. Είστε καλά, παιδιά. Φιλιά, φιλιά, καλό δρόμο, καλή δουλίτσα. Όχι, παιδιά, καλή εβδομάδα. Τελειώνει η εβδομάδα. Παρασκευούλα είναι, μην το ξεχνάμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Παμπίνο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε? Πολύ καλά, εσύ? Καλά, καλά. Μετά το τεράστιο crowd, έτσι, και έτσι, η ανακοίνωση τρομερή, έτσι. Έτσι, 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 έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι... Θα τοποθετηθώ σήμερα, θα τοποθετηθώ σήμερα, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο και όλα τι γίνεται. Μου έστειλε ο φίλος μας χθες ένα βιντεάκι, την παρουσίαση του Peter Crouch από την Burnley, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το δείτε, το έχουμε δημοσιεύσει το λόγο επειδή. Καταρχήν μάθαμε ότι ο Crouch παίζει ακόμα μπάλα στα 39 του. 38-39. Αλλά σήμερα θα κάνω μια ενδελεχή έρευνα και θα την παρουσιάσω από τη σελίδα. Και ο ΠΑΟΚ χθες παρουσίασε τον Ολιβέιρα με ένα ιδιαίτερο βίντεο. Έτσι, πολύ. Α, δεν το είδα. Ναι, βάλτε να το δεις, ρε παιδί μου. Έχουν πάει σε άλλο επίπεδο πλέον τα social media για να παρουσιάζουν τους παίχτες. Και μ' άρεσε και η παρουσίαση προχθές του Κίτσιου που τον ντύσανε Spider-Man. Δεν ξέρω να το είδα. Στην Άγκαρα. Ναι, στην Άγκαρα Κουτσούκ. Χθες η Γαλατά έβαλε τον Μήτρογλου να κάθεται σχεδόν σε στάση Slavic Squad. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν έβαλε κανένα παπάκι πάνω με κάλα σποτήρα, πάλι καλά. Ναι, αλλά μου λείπουν οι παλιές παρουσιάσεις που δίνανε στον παίχτη να κρατάει τη φανέλα του. Φανέλα, μπράβο. Να τελειώνουμε. Στη σειρά όλοι μαζί. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην ομάδα. Ναι, ναι. Και η προεδράρα στη μέση. Ναι. Μακαρός style, έφερα τους παιχταράδες και τέτοια. Και την πουράκλα δεξιά και ναι, μωρέ, αυτές είναι παρουσιάσεις. Τώρα με τα βίντεο. Δεν είναι λίγο ξενέρο? Περίμενε ο κόσμος να πάει να τον δει τον παίχτη, είτε στο γήπεδο είτε αυτά. Και τώρα σαν... το ρομπότ εχθές, ξέρω. Ναι, πού πάτε, ρε. Αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία η παρουσία. Ο φίλος έχει ένα τέτοιο μπάμπι με τα νύχια που είπε. Ναι, ναι. Ξέρεις και εσύ. Ξέρει όλη η εκπομπή. Είναι νέα τεχνολογία, ξέρεις που έχει βασιστεί αυτό? Θυμάσαι μην παλιά που είχαν κάτι αυτοκινητάκια που τα τάβαζε στο νερό, άλλαζε χρώμα? Ναι. Όταν γίνονται μουσκεμά αλλάζουν χρώμα. Αμά, και όποιος κατάλαβε. Στη βροχή, μάλιστα. Δεν το γνώριζα αυτό. Έτσι, μια υπόθεση μπορούμε να κάνουμε. Η οποία. Ναι. Υπόθεση εργασία. Δεν είναι και επιστημονική φαντασία, έτσι. Όχι. Είναι πολύ κοντά. Για να το καταλάβουμε κι εμείς, ας πούμε. Έτσι. Σαν τα αυτοκίνητα και τα παλιά. Όντως. Α, μπράβο. Τα βάζαμε στο νερό από κίτρινα, κόκκινα κτλ. Γιατί ωραία, νομίζαμε είχαμε 2-3 και είχαμε. Χαιρόμαστε. Δεν πειράζει. Σαν τα fly
Σαν τα φλάι. Σαν τα φλάι, έτσι το πορτοκαλί, ναι. Με τη σφαίρα στο αριστερό μανίκι μέσα. Έχω να πω, να τονίσω, που δεν το έχει πει κανείς, δηλαδή κάνουν ρεπορτάζ, τα 24 τα πάω και εδώ χίλιες σελίδες, ένα σοβαρό ρεπορτάζ διαβάζουμε. Κανείς δεν επισήμανε, κανείς δεν επισήμανε ότι έχουν ξαναεμφανιστεί αναποδογυρισμένα φλάι στο γήπεδο. Ναι, απλά δεν είναι, είναι λίγο πιο εξυγχρονισμένα έτσι να φτιάξουν. Ναι, αλλά δηλαδή, παρόλο. Υπάρχουν, ναι. Έχω, ναι, εντοπίσει, ναι. Έχω εντοπίσει, ας πούμε, από πλάνα και διαζώσεις στο γήπεδο της Τούμπας, φίλους του ΠΑΟΚ, λίγοι ελάχιστοι, αλλά ξεχωρίζουν μέσα στη Μαυρίλα με ένα αποδογυρισμένα φλάι. Θα βγουν και οι λύκοι, θυμάσαι, για να τα μπουφάνει λύκοι που λέγαμε. Λύκοι, με τη γούνα από πάνω. Ραγετούλα, χιαστή, άσπρη καλτούλα. Σιγά σιγά ξαναζούμε στιγμές. Έτσι, γιατί είναι και τις μόδες. Αν δεις My Style, αν δεις κανείς, αν δεις My Style Rocks, το 80's ας πούμε είναι πάρα πολύ έντονο. Στις ενδυμασίες. Είσαι και της μουσικής κατάστασης. Τώρα και πέρα της πλάκας, δες τι γίνεται σε κάτι live που έρχονται εδώ πέρα, κάτι... Πήγε καλής χάρη το διπλωμένο, ναι, κάτι πολύ να δεις, γίνεται πανικός. Και στην ξένη μουσική, ας πούμε, ακόμα και οι νέες μπάντες χρησιμοποιούν πάρα πολύ τον ήχο του 80's, ας πούμε, το σύνθι πάει σύννεφο, κανονικά. Έτσι, οπότε κάνουμε κίνημα υπέρ της επανέκαμψης του αναποδογυρισμένου fly. Άντε να δούμε. Πάμε να πάρω. Αμερικανική αγορά να πάρω. Έτσι έγινε. Καλημέρα, πάμε καλημέρα. Φιλιά, φλάι ποτέ αυθεντικό, γιατί ήταν πανάκριβο. Έκανε 20 χιλιάρικα εκείνη την εποχή. 18. Κανονικό, έχει μια καταπληκτική ιστορία ο Ισοβίτη στο βιβλίο του. Το είχαμε πει και στην παρουσίαση. Πήγε πώ πήρε το πρώτο του φλάι. Πώ έπεισε μάλλον τη μάνα ενό φιλού να πάρουν φλάι. Γιατί ήταν καλό παιδί και μελετηρό και διάβαζε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Και επειδή ο Λευθέρης είναι πάντα ένα βήμα μπροστά, ναι, ναι, ναι. Μίλησε για αλλαγή με νερό, μίλησε για αλλαγή με θερμοκρασία. Αλλά έχω να τον πω, τον πούλησε παπά η κοπελίτσα. Ναι. Πώς να αλλάξει θερμοκρασία τον είχε, αφού κουμπάει απά στο σώμα. Το σώμα θα πάρει τη θερμοκρασία του σώματος. Ίσως αν θερμαίνει στο σώμα, έτσι, περίτεχνα, μπορεί και αυτό να αλλάζει. Η θερμοκρασία είναι σταθερή, αν δεν έχει πυρετό. Μπορεί να έχει τον πυρετό του έρωτα, που έλεγε και η Λυκή Λεάνδρος. Ναι. Όσον αφορά αυτά οι αρκούδες που είπε ο φιλούς, είναι τα περιβόητα πάρκας. Έτσι θα λένε εμείς, τα φλάιν τα ξέρουμε. Ποια, λύκους ρε, τι αρκούδες. Ναι βρε, το ίδιο ρε, επίτευξε. Τι αρκούδες λέει, τέλειο. Πάρκας τα λένε. Και όσον αφορά και τα φλάιν, ήταν τα αμερικάνικα που ήταν στο πιο έντονο πορτοκαλί. Ναι. Τα μαρόκια έχουν τα ρώσικα που είναι λίγο στο πιο ανοιχτό, να πούμε. Τώρα έχουν τα ρώσικα στην Τούμπα. Μάλλον, αυτό θες να μας πεις. Υπάρχει καταρχήν, υπάρχει ρωσικό φλάι, δεν το ήξερα αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, αφού η ρωσική τέτοια σχεδόν εφάμιλη, μην πω σε ορισμένα μοντέλα, είναι ανώτερη. Ναι, αλλά εμείς τα μέρη, εμείς... Κάτι μινκ τώρα που έχουν φτάσει 40 τόσο, ξέρω εγώ, τι έβρεχα. Καλά το... Εν τω μεταξύ το φλάι ήταν το πιο απάτη μπουφάν, γιατί δεν ζέστανε καθόλου. Ήταν και κοντό, περνούσε κρύο μέσα από τη μέση. Έτσι, ναι, αλλά όχι πάνω, είχε μόνο σε καλή. Τι μόνο σου, μωρέ, το χειρότερο μπουφάν ήταν το φλάι, εδώ που τα λέμε. Αυτό ήταν περισσότερο για αναγνώριση, δεν είναι. Ναι, για αναγνώριση, ναι. Για να βάλεις και σφαίρα στα πλάγια. Να βάλεις και καμιά σφαίρα εκεί στα πλάγια ή κάνα στυλό. Όχι, όχι. Άμα πέφτανε, το φορούσαν ανάποδα και είναι το περιβόητο πορτοκαλί, το οποίο είναι διάκριτο από πολύ μακριά. Μάλιστα. Χαιρόμαστε που ξανακάνουν την εμφάνισή του στα γήπεδα πάντως. Ναι. Περίμενε τώρα και πριν τελειώσουμε να κάνουμε την τελευταία αναδρομή, γιατί εμείς θέλοντας και εμείς είμαστε η γενιά και της δίσκο. Ναι, καλά, εννοείται. Κάγκουροι είστε όλοι. Ναι. Όχι, γιατί μην ξεχνάς. Μετά το είχα δεύτερο, είμαστε όμως και της Μπουάτ, που ναι. Δεν είδατε ποτέ Μπουάτ. Τι να την κάνουμε, σιγά την Μπουάτ εκεί. Στην αρχή, σόπαρε, στην αρχή της διοικητηρίου ήταν η περιβόητη αγράμπηλη, οπότε συχνά πυκνά ερχόταν ο Σαββόπουλος με τον Γερμανό, πώς το λένε στο μικρό. Λιόγερμα ήταν... και τέτοια, εκεί πάρεις τη λόρη Μαργαρίτη. Μπράβο, το Λιόγερμα ήταν εκεί, εγώ σου μιλάω πάνω για τέτοιο, που τεράστια ήταν η αγράμπηλη. Η διοικητηρίου. Ας πάει το αγράμπελο μωρέ τώρα, δεν βαριέσαι. Είπαμε, από δίσκο ήταν η Καλκάνας, στην Αγία Σοφία, περίπου γωνία με Τσιμισκή. Καλά, εγώ θυμάμαι τον Καλκάνη που έπαιζε τερματοφύλακας στην Ξάνθη και σε τέτοιες, ναι. 400 δεκαετία, αρχές 80. Η Πιέρο που ήταν ο περιβόητος, ο Πέτρος ο Πιέρο, η Τίφανης, η οποία είναι στον πεζόδρομο της Ικτίνου, τώρα είναι το Φαγάδικο μόνο, και φυσικά η Πανόπτικουμ, όπου πήγαιναν δυτικές συνοικίες και τη λέγαμε Πανόγιστουμ. Μάλιστα, άρα τα τσακαλάκια εκεί σας τρέχανε, να πούμε, κατεβαίναμε τα παπάκια. Άρεσε πολύ το που μίλησε το φιλαράκι για την Ξάνθη. Ναι.
είπε σαν υποκατάστημα, δεν ήθελε να πει και λέει σαν το τραγούδι του Τουρνά όπου φυσάει ο άνεμος πάω. Ναι, σ' άρεσε αυτό. Έτσι, μ' άρεσε το που... Θα το υιοθετήσετε και μετά θα με κυνηγάνε εμένα τα πάω και καλά. Εκείνε, όχι, άντε. Η ατάκα μετράει πάρα πολλά. Τι να κάνω, μπροστά στην ατάκα δεν χαρίζουμε κάστανο. Εκεί είσαι, εκεί είσαι, στο εκεί. Έγινε φιλιά, φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Μετά την ιστορική αναδρομή, ας πούμε, τον παλιό, τον δίσκο και όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μπήκα, άρχισα να σας ακούω την ώρα που έκλεισε ο πιο προηγούμενος και είπε καλή εβδομάδα και λέω πάρε το... Ναι, είπαμε. Μπερδευτήκαμε με αυτή την εμβόλη, μην μπερδευτήκαμε. Κοιμήθηκες Πέμπτη και σηκώθηκες Δευτέρα, τι γίνεται. Τι έγινε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, όντως δεν μοιάζει σαν Σαββατοκύριακο έμοιαζε, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα τώρα δεν το συνηθίζουμε αυτό, ξέρεις, τώρα μεσοβδόμαδα και όλα αυτά. Αλλά από ό,τι φαίνεται η ανοργανωσιά και η μη καλή διοίκηση του ελληνικού ποδοσφαίρου που λένε, αυτό θα γίνεται επανελειμμένο. Δηλαδή, το διακόπτουμε το πρωτάθλημα. Διακόπτουμε, βάζουμε μια εβδομάδα. Δεν πειράζει, εμένα μου αρέσει πολύ να έχει τετάρτη ποδόσφαιρο. Σπάει εβδομάδα. Και εμένα, οι Άγγλοι φυσικά το έχουν καθιερώσει αυτό. Εντάξει, έχουν, καλά, οι Άγγλοι είναι και 20 ομάδες. Πρέπει να παίζουν και βόλυμα. Εννοείται. Λοιπόν, εχθές φίλε μου Μπάμπη, πλήστηκα με υπομονή και με σύνηση που λένε. Να το πω έτσι και κάτσα να δω το μάτς ξάθη Άρη. Καλός όμως ο Άρης, καλό ματσάκι, δεν ήτανε... Καλό ήτανε, φυσικά και όταν το καταλάβαινες ότι όταν χτυπούσε η μπάλα κάτω στο χορτάρι ξέρεις τι δύναμη έπαιρνε αυτή έτσι. Δηλαδή τι κοντρόλ να κάνεις και τι εντάξει βρεγμένο το τερέν, τέλος πάντων προσπάθησαν οι ομάδες πάντως. Έκανε τις ευκαιρίες του, ήταν σοβαρός, δεν απειλήθηκε. Να σου πω κάτι. Σε μια φάση εγώ βλέποντας το μάτι πίστεψα ότι άλλαξε ο κανονισμός και δεν πρέπει να μαρκάρεις κιόλας γιατί άμα μαρκάρεις τρως και κίτρινη κάρτα. Λες για εκείνη τη φάση στο πλάγιο ποιος τι... Ο Γκαρσία, ο Ματέο είχε δεχτεί και την κάρτα, δεν κάνω λάθος, ποιος ήτανε. Ναι, και όχι μόνο αυτή και ο φίλος και ο Χατζηδήσης και εκείνος. Την κίτρινη κάρτα που έφαγε δεν είναι καν φάουλ. Φάουλ δεν είναι. Αλλά φίλε, δεν ξέρω, είδα έναν διαιτητή αγχωμένο πάλι και όλα αυτά και τέτοια, δεν ξέρω. Καλά, οι διαιτητές είναι υποπίεση εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια. Ξένοι διαιτητές σε όλα να τελειώνουμε. Είπαμε, αυτή είναι η λύση. Δεν ξέρω. Ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς δεν πάνε να είναι λεβαδιακός, πανετολικός, ξένος διαιτητής. Να τελειώνουν. Έτσι είναι το σωστό. Ναι. Έτσι είναι το σωστό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει. Να δούμε του χρόνου. Μάλιστα. Με ποιο παίζουμε το Σαββατοκύριακο, τι έχουμε. Με την West Ham. West Ham, μια καλύφα. Γουστάρω. Εντάξει. Καλή είναι και έχει απανωτά. Καλύφα. Έχει απανωτές ήττες η West Ham και τώρα φοβάμαι μήπως. Ξέρω εγώ τι να την καθαρίσουμε. Δεν μασάμε. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάου, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, αγόρι μου. Είναι αυτό που λένε στο παραπέντε. Στο καρδιά μου. Το ένα είναι στο υποσυδόνιο φορούσαμε τα φλάιτ και πηγαίναμε στο ταψί και χορεύαμε. Τα φλάιτ, έτσι. Ναι, με τα παπάκια τα έτσι, που γίνανε εκεί με τα... Ναι, σε φαντάζομαι αυτό. Ήδη, ποιος ναι. Ποιος φορούσε και, έδειχνε τη χλίδα και έδειχνε τους παίχτες και με τα πουρα. Κατηγορία. Στην κατηγορία, ξανά το πάρουμε από την αρχή. Ποιος, quiz. Ποιος έδειχνε, δηλαδή έλεγε ας πούμε ότι θα φέρω παίκτες, θα γράψω. Ο Μάκης, ο Ψωμιάδης, πουρο Μάκης Ψωμιάδης. Μπράβο, αυτό είναι. Τα ξέρω. Ποιος άλλο δεν. Και αν άλλο δεν. Εντάξει, ξέρεις πόσο βγαίνει το πουρο, 30 ευρώ το ένα έχει. Πλάκα κάνεις. Ναι, εγώ πήρα δύο πουρα για εδώ, πάνω εδώ όπως η ταβέρνα και κάνανε 12 ευρώ. Φαντάσου εκείνο που ήταν πιο μεγάλο και πιο χοντρά. Ω, 12 ευρώ το πουρο. Μόνο πάθη μπορεί να πάρει πουρα τη σημερινή ημέρα. Κανένας άλλος. Γιατί θα καπνίζει τέτοια. Άρα, μια χαρά, αφού τα έχει τα κονομάει. Καπνίζει τέτοια, αγόρι μου. Άμα θέλει μπορεί. Και θέλω και ένα τρίτο, και την ένα άλλη τρίτο. Φορά Δευτέρα το πρωί, να βγει από την Καστοριά, ο φίλος μας που κάνει διαφημίσεις, το θέλω για να κάνουμε συνεργασία. Ναι. Λεγότανε την άλλη φορά, Νίκο, λεγότανε. Να βγει ο ποιον λες. Διαφημίσεις που κάνει ρε παιδί μου. Από την Καστοριά. Πού είχαμε που είχα έρθει και την άλλη φορά και λοιπόν, φίλα από την Καστοριά που κάνεις διαφημίσεις, κατάλαβα ποιο. Να βγεις την Δευτέρα να κάνουμε συνεργασία με το Φεδιάδη. Όχι, θέλω να μου στείλει το Facebook το δικό του, να το δώσω στον Μιχάλη Νέα Ιωνία, γιατί τον να κάνουμε δουλειά ας πούμε με χορηγούς, τέτοια και όπως να φέρω και εδώ στην εκπομπή. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές καλά τραγούδια να κάνεις και στα μπαράκια που θα πηγαίνεις. Έτσι. Και τα λέμε τη Δευτέρα. Φιλιά, τσάω. Στα μπαράκια που θα πηγαίνεις. Καλά τραγούδια. Καλημέρα στην γραμμούλα μας αν μας περίμενε.
Κύριε Μπάμπη, στον δρόμο είμαι. Για πείτε μου τι έγινε λοιπόν, τελικά με τα καμένα νύχια. Υπήρξε μια εκδοχή ότι αυτά τα νύχια ενδεχομένως να αλλάζουν. Είπε ένας φίλος ακροατής πως όταν μικροί είχαμε τα αυτοκινητάκια που τα έβαζε στο νερό και αλλάζανε χρώμα. Στο νερό. Ναι. Ότι κάπως έτσι μπαίνει μέσα στη θάλασσα. Μπαίνει μέσα στη θάλασσα, βγαίνει με άλλο χρώμα. Με την υγρασία, λέει ο φίλος. Αυτή ήταν η εξήγηση. Με την υγρασία, βέβαια, να υγρασία. Το νερό. Ναι, μπορεί να. Υδρογόνο, διοξυγόνο. Το νερό, η υγρασία αλλάζει πολλά πράγματα. Ναι. Μα έτσι, έτσι. Αυτό. Τώρα αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το σενάριο σ' άρεσε που σου είπα. Μα εμένα, τι να μ' αρέσει. Τους φίλους εδώ. Τις εκπομπής. Πια σαν σενάριο. Εμένα, εμάς το σενάριο μας. Ναι. Θα το πούμε. Θα το πόνταρες. Θα θέλαμε ένα σενάριο έτσι να. Και φαντάζομαι όλα τα. Εμείς βέβαια είμαστε διαφορετικοί από τα υπόλοιπα τα ράδια, αλλά τα ράδια θέλουν ένα πιο μπαχαλικό σενάριο. Όχι, δεν θέλουμε μπαχαλικό. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς δεν επιθυμούμε το κακό του εχθρού μας. Αλλά σου λέω τα ράδια για να δουλέψουν θέλουν πάλι διακοπές, θέλουν πάλι μανούρες, θέλουν πάλι δικαστήρια, θέλουν πάλι τέτοια. Δεν γίνεται. Είπα, θα έχει δικαστήρια στον Πειραιά. Μάλιστα. Εκεί. Δεν μας πολύ πιάνει. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φλιά, τσάω, τσάω. Και με αυτήν, κυρίες και κύριοι, την τελευταία παρέμβαση του Λευτέρη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Πρωτίστως εσείς μας κάνετε παρέα και μετέπειτα εμείς μεταλαμπαδεύουμε αυτήν την αίσθηση και την εικόνα, την ακουστική εικόνα, να κάνω έτσι, ας πούμε, έναν καταχρασμό των ελέξεων στους υπόλοιπους που είναι συντονισμένοι στα ραδιόφωνά τους και στα υπολογιστά τους και στα κινητά. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 6 ακριβώς, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ψύχρεμο, ωραίο, με τις ομάδες σας, να παρακολουθήσουμε τα ματσάκια, να μην τρελαθούμε. Τη Δευτέρα θα έχουμε σίγουρα πλούσιο εξωαγωνιστικό και εσωαγωνιστικό ρεπορτάζ. Σκυτάλη στον Κωστή του Ζατσαρό, συντροφιά θα σας κρατήσει μέχρι και τις 10. Φιλιά, τσάω.